νοιάζει εσένα. Ε, δεν θα ψωνίσουμε. Ε, τι να ψωνίσουμε. Ε, τίποτα δεν θα ψωνίσουμε. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Ξέρω εγώ να κάνω μαρουλάκι, κάνω φρούτο. Άντε, τουλά, δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Πήγαινε μέσα, σε παρακαλώ. Όχι, έλεγα, μήπως θέλετε να σας πάρω και κάνα περιοδικό. Όχι, πουλά μου, δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Άντε, πήγαινε μέσα, σε παρακαλώ. Ρένα! Ρένα! Ποιο θέλει? Μονάχη σου είσαι! Ναι, ναι, έλα πάνω. Α, καλώς την. Γεια σου, Ρένα μου. Γεια σου, Έλγου. Στην Αθήνα ήσουνα? Ναι, είχα κατέβει να κάνω κάτι ψώνια. Και με την ευκαιρία πήγα και είδα και αυτό το κολλασμένο γίγαντες με τον Gregory Peck. Πολύ καλό, Ρένα μου, να πας να το δεις. Αξίζει τον κόπο. Ναι, ναι, αύριο κιόλας. Μα γιατί βρε παιδάκι μου, κάτσε κλεισμένο έτσι εδώ μέσα. Χάθηκε ο κόσμος να πας μια μέρα 4 με 6, 6 με 8 σε ένα κινηματογράφο. Τόσο τρομερό πράγμα είναι δηλαδή. Αχ, Μωρέλη μου, τώρα μιλάς σαν να μην τον ξέρεις τον Ορέστη. Ε, μα καλά, και ο κινηματογράφος είναι κακό. Μωρέ, Ρένα μου, ο άνθρωπος είναι άρρωστος. Άρρωστος σου λέω. Αυτός δηλαδή, σοβαρά σου μιλάω, πρέπει να πάω να κοιταχτεί σε κανένα γιατρό. Δηλαδή, να πάω μόνη μου στον κινηματογράφο. Μόνο δεν την έπαθε έτσι μια φορά. Μα γιατί, τι έγινε? Ενά, μωρέ. Είχα κατέβει στην Αθήνα για ψώνια και πέτυχα την Εμιλία. Ποια Εμιλία? Την ξαδέρφη. Παντρεμένη γυναίκα με 4 παιδιά. Έλα, βρε, Ρένα μου, μου λέει, να πάμε να δούμε αυτούς τους μαθημένους, ξεκουκουλιασμένους, ξεμαλιασμένους αγγέλους. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Ε, νωρίς ήτανε. Ξαδέρφη του ήτανε. Ε, ας πάω, λέω. Ε, τι ήθελα να του πω. Μα γιατί, τι έγινε? Ε, τι έγινε? Ε, ξεκουκουλιάζονται καμιά φορά αυτοί οι άγγελοι. Τελειώνει ο κινηματογράφος. Παίρνω και εγώ ένα τάξη να γυρίσω πίσω στην Κηφισιά. Τότε, αν θυμάσαι καλά, οι δρόμοι εδώ στην Κηφισιά ήταν σε απεριστατική κατάσταση. Θυμάμαι. Και έτσι που λες, πήρα ένα τάξη για να γυρίσω πίσω. Είχε βρέξει κιόλας και ήρθαν και εμείς σιλάκι με νερό. Τέλος πάντων, τον πληρώνω τον άνθρωπο, του λέω να μ' αφήσει τη γωνία και έρθω να πω στο σπίτι. Τότε, Ρένα μου, τι να δω. Βλέπω τον Ορέστη. Έξαλλο! Εγώ σε έμαθα. Με περίμενε μία ώρα στην εξώπορτα. Τότε τι του φωνάζω. Ορέστη του φωνάζω. Αλλά πού αυτός. Μέσα σε 5 λεπτά, ο Ορέστης και αυτοκίνητο χαθήκανε μέσα στα πλατάνια. Μα γιατί αυτό? Ε, τι γιατί. Για να πάρει τον αριθμό του αυτοκινήτου και να ανακαλύψει την απιστία μου. Αχ, θα τρελαθώ. Ναι, μα γι' αυτό σου λέω. Αχ, και λοιπόν, Ρένα, μην πει. Μπαίνω στο σπίτι, έρχεται μετά από λίγο και αυτός, λαχανιασμένος, με τη γλώσσα έξω σαν τσιπούρα. Αλλά είχε ένα ύφος θριαμβευτικό, γιατί πρόλαβε και πήρε τον αριθμό του αυτοκίνητου, καθώς έστειλε από τη γωνία. Πού γυρνούσες, μου λέει, με το 31822. Άσε με, βρε Χριστιανέ μου, του λέω. Όχι, πες τα μου όλα, μου λέει, γιατί αν δεν μου τα πεις εσύ, θα τα μάθω όλα από την τροχέα. Τι να κάνω, και εγώ κάθομαι και το εξηγώ. Για τον κινηματογράφο. Για τον κινηματογράφο. Και τι κάνει τότε? Τι κάνει, Ρένα μου? Μου βάζει να του πω την υπόθεση του έργου που είδα. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Παίρνει τηλέφωνο και την Εμιλία και τη βάζει και αυτή την κοπέλα να του πει την υπόθεση του έργου τηλεφωνικώς. Ωχ, και την Εμιλία! Και την Εμιλία. Δηλαδή, αυτός είναι άρρωστος. Άρρωστος. Αυτός ξέρει τι φαντάζεται. Τι φαντάζεται, Ρένα μου? Ότι όλοι οι άντρες από 13 χρονών έως 82 δεν έχουν στη ζωή τους άλλη έννοια, άλλο σκοπό και άλλο ιδανικό από πως θα καταφέρουν να με στριμώξουν σε καμιά γωνία. Δεν είναι αυτό, βέβαια. Αυτό στο κάτω-κάτω μπορεί και να με κολακεύει. Αυτό που με εκνευρίζει πάρα πολύ είναι που πιστεύω ότι κι εγώ πολύ ευχαρίστως θα στριμωχνόμουν από όλους αυτούς τους άντρες. Και δεν μου λείπει παρά μόνο η ευκαιρία. Ε, τι να του πεις τώρα? Αχ, άρρωστος, Ρένα μου, άρρωστος, καλά λες. Λες και αν ήθελα εγώ, αυτός θα με εμπόδιζε δηλαδή με την ηλίθια παρακολούθησή του. Μήπως είναι και καμιά δύσκολη δουλειά δηλαδή και θέλει η συμβόλαια, συμβουλογράφος και χαρτόσημα. Ωραία, τι να το θέλεις. Κι αν το θέλεις, σε 5 λεπτά. Σε 5 λεπτά, σε 3 λεπτά καλέ. Άντε στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Τι διαβάζεις? Την ιστορία της Γαλλίας του Μωρουά. Την ιστορία της Γαλλίας? Ναι. Και τι σε νοιάζει σαν να χρησιμοποιεί την ιστορία της Γαλλίας? Έλα, Μωρέλη μου, και αυτό δηλαδή και το τηλέφωνο. Δεν έχω και τίποτα άλλο. Έτσι να περνάει η ώρα μου. Και έχω και κάτι αϊπνίες τώρα τελευταία. Τη μάνα αυτή τη Καρλάη τη διάβασες? Όχι. Αχ, πολύ ωραία, Ρένα μου, πολύ συγκινητικό. Όχι. Ναι, χθες το τελείωσα. Ε, δεν μου το δίνεις και εμένα. Αλλά πώς θα στο στείλω? Ε, όχι, τι να μου το στείλεις, μωρέ. Θα ήθελα να το πάρω εγώ να περπατήσω και λιγάκι. Αχ, μην έρθετε μεταξύ ώρα και βρούμε κανένα παιδά. Ε, όχι και έτσι, Βρένα μου, όχι και έτσι. Τούλα! Ένα λεπτό, έλειμε και φύγαμε. Τούλα! Φωνάξτε, καλή κυρία! Α, ναι, άκου να σου πω, ναι, κύριό σου. Πες ότι πήγα μέχρι τη κυρία Λασκαρίου να πάρω ένα βιβλίο και έφτασα. Θα πάω, σα το φέρω εγώ, καλή κυρία! Όχι, Τούλα. Για να
εδώ και να προσέχει το σπίτι. Άντε. Α, να σου πω. Τι είναι τα γάντια που καθαρίσανε. Τώρα, καλή κυρία, δεν τα πιάσα ακόμη. Μάντε, βρετούλα, άντε, βρετούλα, το πρωί σου τάζε. Δεν βρήκε λίγο χρόνο. Μα τώρα έλεγα. Άντε, καλά. Α, να σου πω. Με λίγη βενζίνη, ελαφριά. Μάλιστα. Άντε. Έλα, Έλλη, πάμε. Πάμε, Ρένα μου. Άντε, άντε. Οχ, οχ, τι έγινε. Έλα, Έλλη μου. Άντε, έλα, έλα. Έλα, από εδώ. Γιατί την Κυριακή περιμένουμε και κάτι συγγενείς που τους έχουμε τραπέζι. Mm. Ο κόσμος θα χαλάσει. Όλο και θα καταφέρω να κλέψω καμιά ωρίτσα. Αύριο. Αύριο. Δηλαδή ξέρεις τι μου λες τώρα. Τι σου λέω. Στήσου και αύριο όλη μέρα στο καφενεδάκι, πας και προλάβω να σου πω καμιά καλησπέρα. Όχι, όχι, Σάββατο. Αύριο θα τα καταφέρω. Τη βόλτα μας θα την κάνουμε. Αντεπήγαινε τώρα πριν έρθει κανείς και όπως είπα. Ναι. Στάσου και μισό λεπτό. Τι είναι. Σήμερα το πρωί φύγανε τα παιδικά μου αεροπορικό για Θεσσαλονίκη και θα γυρίσω την Κυριακή. Λοιπόν. Τι λοιπόν, αύριο όλη μέρα η αμαξάρα είναι στη διάθεσή μας. Βόλευτα εκεί πέρα να πάρεις μια αδειούλα, να πάμε κι εμείς κάπου σαν άνθρωποι να το ευχαριστηθούμε. Πώς. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν γίνονται δηλαδή. Πώς να φύγω, τι άδεια να ζητήσω, τι να τους πω. Δεν έχεις κανένα συγγενή εδώ. Έχω μια θεία στην Κεσαριανή. Α, μπράβο! Πες τους ότι τα είχα μου αρρώστησε βαριά και ζήτησε να σε δει. Και να σου πούνε, όχι, μην πας. Δεν τρελάθηκες. Δεν σου έχω πει πόσες φορές. Ο κύριος είναι και συγγενής μου. Ναι. Η θεία μου λοιπόν που σου λέω την ξέρει κι αυτός. Για σκέψου λοιπόν να κάνουμε αυτό που λες, να βγουν όλα στη φόρα να τα μάθει. Ο κύριος θα τα γράψει και τον πατέρα μου στη Σύρο. Άντε μωρέ τώρα, θα λείψει εκεί δύο-τρεις ωρίτσες και κάτι έγινε. Και από πού και σπου δηλαδή, ο θείος σου θα τρακαριστεί με τη θεία σου στη Κεσαριανή. Σαν χλαμάρες. Άμα δεν θέλεις να έρθεις να μου το πεις καθαρά. Δεν θέλω ρε κύριε να είμαι παρέα σου. Εγώ δεν θέλω να έρθω μαζί σου. Έλα λοιπόν. Τι να σου πω. Τι ώρα να σε περιμένω αύριο και πού. Εστάσου βρε λέει αύριο να τα κανονίσω πρώτα. Μα θες τα κανονίζεις. Εγώ θα σε περιμένω στις 11 στον Άγιο Δημήτριο με την αμαξάρα. Και αν δεν μου αφήσουν. Άμα τους πεις για τη θεία σου θα σε αφήσουνε. Άκου Λέανδρε. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Α, μπράβο. Α, για να μην σε προειδεύω κιόλας και σε έχω και περιμένεις αδίκως. Στάσου λιγάκι ακόμη απ' έξω για να σε ειδοποιήσω, ναι ή όχι. Και πώς να με ειδοποιήσεις. Εσύ θα προσέξεις εδώ, σε αυτά τα παράθυρα. Και αν τα κανονίσω, θα σου αναβοσβήσω τα φώτα τρεις φορές. Και ως πότε θα περιμένω σινιάλο σου. Έχ, μισή ώρα, τρία τέταρτα. Μόλις γυρίσει η κυρία, θα κοιτάξω να τα κανονίσω αμέσως. Θα περιμένω ως τις 9. Ναι, ως τις 9. Αντεπήγαινε τώρα να χαρείς. Γεια σου, Τούλα. Γεια σου. Αύριο, Ναι, ναι, θα σου σβήσω τα φώτα. Τρεις φορές. Ναι, ναι. Ως τις 9. Ναι, μου πήγες. Στις 11 στον Άγιο Δημήτριο. Πήγε, μην έρθεις. Εμπρός. Εμπρός. Ποιος είσαι στο τηλέφωνο, παρακαλώ. Τούλα, υπηρεσία. Α, υπηρεσία. Μάλιστα. Μάλιστα. Δώσε μου τον κύριό σου, παρακαλώ. Αντωνίου, δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Άκουσε παρακαλώ. Με προσέχεις. Προσέχω. Μόλις επιστρέψει ο κύριός σου, πες του την ανάγκη, πολύ μεγάλη ανάγκη, να πεταχτεί μια στιγμή στο σπίτι μου. Ή να με πάρει αμέσως το τηλέφωνο. Μάλιστα κύριε Χατζηδονίου, θα του το πω. Έγινε τώρα, ποιος ήτανε. Ο κύριος Χατζηδονίου, εδώ στρατηγός. Και τι ήθελε. Τον κύριο. Είναι ανάγκη, λέει, μόλις γυρίσει, να τον πάρει στο τηλέφωνο ή να πεταχτεί στο σπίτι. Καλά, καλά. Να σου πω, Τούλα, φέρε μου μια σπίρινη και λίγο νεράκι, έτσι. Μάλιστα. Τι είναι, Τούλα, τι συμβαίνει. Είπα το καλή κυρία. Τι είναι, βρε, Τούλα, τι σε βλέπει. Πολλά κουλούπια έχουμε σήμερα, καλή κυρία. Ξέρετε, κυρία. Τούλα, σε παρακαλώ, φέρε μου την ασπιρίνη και τα λέμε μετά. Εδώ είμαι, δεν φεύγω. Μάλιστα. Μπαλκονάκι, κύριε, είσαι μπαλκονάκι. Άι, έφτιαξε, ωραίστε μου.
Παλκονάκι, λέω. Τι? Όχι, λέω, παλκονάκι, λέω. Ναι, βγήκα λίγο στο μπαλκόνι, γιατί κακό είναι. Μα, μπαλκονάκι, λοιπόν. Δηλαδή, το παραδέχεσαι. Γιατί, βρε, ωραία, μου πιστεύεις ότι μέσα στα ζυγικά σου καθήκοντα είναι κάθε φορά που πατάς το πόδι σου σπίτι να με βρίζεις. Ακουρένα, έχω μάτι εγώ. Αν δεν ξεκινάμε εγώ εύκολα, ρένα. Μα τι μήκα σε τσίμισε πάλι. Α, μπαλκονάκι, λοιπόν. Ναι, βγήκα στο μπαλκόνι να πάρω λίγο αέρα. Κι ο. Ποιο, μωρέ. Ο Μουστάκα. Ο Μουστάκας. Ο Μουστάκας, ρε, μου, Μουστάκας. Μα τι λες τώρα. Εγώ ξέρω καλά τι λέω, Ρένα μου. Και εσύ ξέρεις καλά τι λέω. Ο Μουστάκας, λέω, Ρένα μου. Και σε ρωτάω, ναι. Τι θέλει ο Μουστάκας απέναντι στο καφενείο εδώ και τόσες μέρες. Και εσύ, τι ήθελες στο μπαλκόνι. Το τι ήθελα εγώ στο μπαλκόνι, το είπα. Βγήκα να πάρω λίγο αέρα. Μα γιατί, κάψωσες. Ναι, κάψωσα. Και πρέπει να δεις το μουστάκι για να δροστείς. Ποιο μουστάκι θες πιανέ μου. Αυτόν εδώ, που την... Να τον επάνει, να τον επάνει. Την έχεις της εδώ και τόσες μέρες απέναντι. Και σε ρωτάω, τι δουλειά έχει απέναντι ο Μουστάκης στο καφενείο, κοιτάει τη φύση. Και ας πούμε, ναι, είναι φυσολάτες και κοιτάει τη φύση. Κοιτάει τα πλατάνια, τα πέφτια και τα κυπαρίσια. Γιατί δεν ρίχνει και μια ματιά και λίγο από πίσω από το καφενείο που είναι και οι λεύκες. Ωραία δέντρα είναι και οι λεύκες, Ρένα μου. Πράσινα τα φύλλα από τη μια, μασίνη από την άλλη. Γιατί δεν ξεστραβώνεις εκείνη να κοιτάξεις και λίγο παραπίσω. Γι' αυτό σου λέω, Ρένα. Εγώ άσε να μην σου πω. Γιατί έτσι δεν αποφασίσω να σου πω. Με έχεις φέρει εδώ και δεν ξέρω και τι θα σου πεις. Τι μου πεις, τι να μου πεις. Κυρία σας, κυρία. Ας την εκεί. Σας εζήτησα, κύριε. Ποιος. Ο κύριος Χατζαντώνιου. Α, εδώ, στρατηγός. Ναι, είναι ανάγκη, λέει, να πεταχτείτε στο σπίτι να τον πάρετε στο τηλέφωνο. Α, άκου να σου πω, παιδί μου, όταν με ξαναπάρει και άμα ξαναπάρει ο στρατηγός, δεν θα μου το δώσει. Για κανένα λόγο. Λοιπόν, εντάξει, αρκετά έχω τραβήξει μετά αυτόν. Να πάει να βρει κανέναν άλλο να λιμάνει. Πάτε πράγμα. Ορίστε, τον καθαρίσαμε. Σχεδόν. Για φέρετε μου τα δω. Μάλιστα. Πονοκεφαλάκι, πονοκεφαλάκι. Πονοκεφαλάκι. Βέβαια. Υγρομέρωση και φυσιά. Εσύ δεν λες να ξεκολλήσει από την πόρτα. Σε χτύπησε ο αγέρας. Εμπρός. Εμπρός. Όχι, λάθος κάνετε, κύριε. Με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Ποιος ήτανε, ποιος ήτανε. Ένας κύριος. Ένας κύριος. Ναι. Και τι ήθελε ένα κύριο. Τίποτα λάθος. Λάθος ένα κύριο. Ναι, Χριστιανέ, ένα κύριο που ζήτησε έναν κύριο Καλαποθάκη. Ένα κύριο που ζήτησε έναν κύριο Καλαποθάκη. Ναι. Και νομίζεις ότι τα τρώω αυτά. Α, δεν τα τρώω. Α, δεν τα τρώω αυτά. Αχ, έξω το πουρετάκι μου. Α, πέσαμε και στην καζούρα. Πέσαμε και στην καζούρα. Μα καθέστε και εσείς καλά, κυρία. Και δεν καθαρίσαμε. Δεν βγαίνει άλλο. Αλλά δεν μπορεί φαίνεται κιόλα. Ναι, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Τίποτα, ένα λεκεδάκι. Ναι. Λεκεδάκι, λεκεδάκι. Λεκεδάκι. Δεν μου λες. Ναι. Τα κίτρινα σου γάντια είναι αυτά. Ναι. Που φοράς το σορτί με το καπέλο, το ταγιέρ, τη ζώνη, τα παπούτσια και την τσάτα. Ναι. Για να δω. Ορίστε. Μπράβο. Αυτά εδώ. Ναι. Τι έπιασες, τι έπιασες. Τι είπες. Λέω τι έπιασες και λεκάστηκες, παιδί μου, τι έπιασες. Τι έπιασα. Ένας λεκές ολόκληρος, τι, ναι, τι έπιασες. Θέλεις να μάθεις τι έπιασες. Θέλω να μάθω τι έπιασες. Πήγαινε μέσα, κουλά. Λοιπόν, θέλεις να μάθεις τι έρχεται. Ναι, παιδί μου, θέλω να μάθω τι έρχεται. Σε πληροφορώ λοιπόν για να ησυχάσεις ότι τα ύποπτα πράγματα μια κυρία δεν τα πιάνει ποτέ με γάντια. Α, όχι, ρε. Βρε, ρε, άλλο ήθελα να πω. Άσε με, βρε, ρε, τι άλλο θέλεις να πεις. Λες ποτέ σου τίποτα άλλο. Και το χειρότερο είναι που δεν ακούς. Δεν ακούς. Τι δεν την ακούσε, βρε. Άντε σε κανένα γιατρό που σου λέω. Τι το πάμε. Δόξα τω Θεώ, έτσι τους νευρολόγους έχουμε. Κάνε ηλεκτροσόκ θα σου κάνει, κανένα ντους θα σου πει, κανένα ζουμπλωμαδία θα σου φορέσει, κάποιος θα συνεφέρει. Α, πας να με βγάλεις και τρώνε. Μα σε αυτό το σημείο είσαι. Α, ποιο είναι το λες. Είσαι εκεί ο Μουστάκιας. Α, εσένα εκεί το μυαλό σου. Κάνα γλαμίσου πας με βραδιά. Εμπρός. Η κυρία Καλλιγαρίδη. Ορίστε. Η κυρία Καλλιγαρίδη είναι στο πηγάδι, άμα δεν ξυνάζει από κάτω. Μ' ακούτε? Από τις κυρίες Παπαστεφάνου. Μ' ακούτε μου τα κάνετε αυτά. Αλλό. Αλλό, αλλό, μαλλό, πάρτε. Πού να ξέρεις που τα κάναμε από κάτω. Ορίστε. Η τουαλέτα σας είναι έτοιμη. Αν θέλετε, περάστε αύριο το πρωί να την πάρετε, ώστε να σας τη στείλουμε το απόγευμα να την έχετε το βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα σας. Τι είπε, τι είπε. Δεν άκουσε για το φουστάνι μου. Τι φουστάνι. Ένα φουστάνι. Τι φουστάνι. Ένα φουστάνι βραδινό. Δεν έχουν να πάμε στην εξίωση. Βραδινό. Ναι, δεν έχουν να πάμε.
πάνω στους κουντούριδες αύριο. Α, ναι, μωρέ, μωρέ, ναι, ναι, ξέχασα, είναι και αυτή η δεξίωση στο... Ναι, βέβαια, θα είναι εκεί και ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και είναι ευκαιρία να πούμε μερικά πράγματα εμείς οι εφοπλιστές με τον Υπουργό Εμπορικής. Γιατί στο Υπουργείο ας τα πας στο διάλογο, ρε. Ας τα πας στο διάλογο, γιατί ο κάθε Υπουργός μαζεύει όλους τους άνεργους συγγενείς του, αγρίπους, εξαδέρφια, συμπεθέρες και τους διορίζει ιδιαίτερες, κατάλαβες. Έτσι μέχρι να περάσει ο καθένας από αυτή τη θέση, γκρεμίζεται η κυβέρνηση. Κατάλαβες, τρελάκι μου, κατάλαβες. Δεν μου λες, τι φουστάνι είναι αυτό? Φουστάνι. Ένα φουστάνι. Ναι, αλλά τι φουστάνι. Βραδινό. Βραδινό. Εσύ δεξιός δεν έχουμε πάμε. Τι θέλεις να φορέσεις. Όχι, δεν με κατάλαβες. Λέω, αυτό το φουστάνι θα είναι έτσι κοντό, θα είναι μακρύ. Φυσικά μακρύ. Μπράβο, ρε. Μπράβο, ρε. Σας ήχασα. Όταν λέμε δηλαδή μακρύ, ρε, να μην ξεγελόμαστε. Εννοούμε μακρύ. Ως τον αστράγαλο. Μπράβο, ρε. Μπράβο, ρε. Θα έχουμε και το σχετικό για καδάκι ως εδώ πάνω. Με ένα κουμπάκι στο λαιμό να μην είναι το αυτό. Για καδάκι. Ναι, για καδάκι, βέβαια. Δεν έχεις κανέ μου. Θα φτάνε έξω μου. Ε, μπράβο. Έξω μου. Ε, ναι. Να κοίτα. Πιάνει εδώ ένα μεγάλο καρέ μπροστά. Ναι. Και η πλάτη είναι όλη έξω. Έξω η πλάτη. Ε, βέβαια. Για στα σου, με συγχωρείς πάρα πολύ. Ό,τι βάλαμε προς τα κάτω, τον κάνουμε από πάνω. Εδώ δεν είναι τα γκράμματα, ήρθες. Δεν ξέρεις πως είναι έξω με τουαλέτες. Έξω μες, έξω η όμοι, το λέει και η λέξη. Αλλά άλλο έξω η όμοι, άλλο έξω η πλάτη. Κι άλλο όσο προχωρούμε παρακάτω, ρε, ένα. Απαπαπαπαπαπα. Με δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Απαπαπαπαπα. Τι τώρα, θα μου ντυθείς δηλαδή σαν γυμνός θερμαστής αυτή μέσα και πάνω και χυμίξει εκείνη και βουτάτε. Ωραία. Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά τα πράγματα. Εγώ θα σου πω τι θα φορέσεις. Λοιπόν, θα σου πω κάτι, Ορέστη. Τι. Να πας μόνος σου. Εγώ δεν θα έρθω. Ε, πώς δεν θα έρθεις δηλαδή. Ε, γεια σας τώρα, Ρένα. Ε, γεια σας. Πώς δεν θα έρθεις δηλαδή. Στην δεξίωση θα πάω μόνος μου. Ε, τι. Έτσι το έχουμε. Ή τσίτσιδες ή καθόλου. Τι τσίτσιδες, πιθανέ μου. Έτσι δίνονται όλες οι κυρίες. Έτσι δίνονται όλες. Ε, βέβαια. Έτσι. Ε, καλά ρε παιδί μου, δεν θα φορέσει τίποτα από πάνω σου έτσι να σε εδώ πέρα αυτά τα δε. Λέω να πάρω την κάπα μου τη Ρενάρ. Μπράβο. Μπράβο, Ρένα. Έτσι σε θέλω. Έτσι, την πάω, την κάπα, την κάπα. Α, κοίταξε όμως, μην αρχίσουμε τίποτα χορούς και ζεσταθούμε και πετάξουμε την κάπα και απλώς ή άλλως τη βρωμοχερούκλα του στην εφραμιά. Μα τι αμάνε, βρε. Κύριε, ο Σωτήρης λέει τον θέλει τίποτα όλο για σήμερα. Ναι, πες το πέρασε, παιδί μου. Μάλιστα. Πες το να πέρασε. Άκου εκεί τώρα, την κάπα τη Ρένα. Αρχίσει τσοκορούς και να... Βράσου. Βράσου. Ναι, Βασίλη μου, εσύ είσαι. Ναι, ο ίδιος. Σε παρακαλώ, εδώ ο Ρέστης. Α, γεια σου, Ρέστη. Ναι, δεν μου λες, μπορείς να πεταχτείς ως του Χατζηπατέρ να βάλεις αυτή την υπογραφή, γιατί εγώ δεν δύναμε. Ναι, βέβαια, μπορώ. Αλλά τώρα θα χρειαστώ όμως και τη δική σου υπογραφή στα συμβόλαια. Τώρα, μα σου λέω, εγώ δεν μπορώ να περάσω, είναι να φύγω αύριο για τη Χαλκίδα. Έλα, έλα, πριν φύγεις για τη Χαλκίδα αύριο, έλα το πρωί στις 9 εκεί στο γραφείο μου. Για 9, μωρέ Βασίλη μου, 9 η ώρα θα τρώω εγώ σουβλάκια στο σκηματάρι. Τι 9 μου λέει. Βασίλη, έρχομαι. Έλα τώρα μια στιγμή από το γραφείο μου. Έρχομαι, έρχομαι, Βασίλη, για, 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 για. Έλα, ρε παιδί μου. Έλα, ρε παιδί μου. Ζητήσατε, κύριο Ρέστη. Ναι, παιδί μου, συζήτησα. Σε παρακαλώ, τι είμαστε αυτό το κοινό που ταχτούμε. Στο Χατζηπατέρα. Στο Χατζηπατέρα αυτό. Και θα να βάλω μια υπογραφή να τελειώνουμε έτσι. Και αύριο το πρωί θα έχουμε για τη Χαλκίδα. Έλα, ρε παιδί μου. Σε παρακαλώ, ρε παιδί μου. Κλείσε αυτή την μπαλκονόπαρτα όλο έξω να πάει κι αμέσως. Έλα, σε παρακαλώ τώρα. Άμα, είναι και αυτά τα μολυντήρια, είναι και αυτός ο Μουστάκης απ' έξω. Ποιος Μουστάκιας? Πολύ μυστήρια πράγματα συμβαίνουν σε αυτό το σπίτι, ρε, ένα τελευταίο. Το λέω κι εγώ, πολύ μυστήρια πράγματα. Κάτσε πιο εκεί, κάτσε πιο εκεί. Να μην έχουμε απτικό πεδίο, κατάλαβες. Κάτσε εδώ, παίξε κανένα χαρτάκι, ρίξε καμιά πασέντσα. Έτσι, διάβασε κανένα βιβλίο εδώ. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Αυτό είναι του Μάτισε. Διάβασε ένα βιβλίο, ωραίο. Διάβασε. Εγώ θα πεταχτώ του Χατζηπατέρα να βάλω μια υπογραφή και σε μισή ώρα θα είμαι πίσω. Τούλα! Εντάξει, μα διάβασε. Σε παρακαλώ, θέλω το καπέλο. Μάλιστα. Τελείως. Τι τελείως. Λέω να μην ανοίξω καθόλου την μπαλκονόπορτα. Γιατί να την ανοίξει, ρε παιδάκι μου. Έξω είναι τα μολυντήρια. Είναι η εποχή των μολυντήριων. Κατάλαβες, ναι, είναι και το γιόκλημα απ' έξω. Υπάρχει κάτι σαν να τα αποδορούσε, να με το συμπάθειο. Άσε που τα κουνούπια αυτή την εποχή έχουν γίνει σαν φραγκόκοτε. Τι να την ανοίξει, μόνο. Είναι και ο Μουστάκιας απ' έξω. Άστο. Κάτσε εδώ, διάβασε στο μάτι το βιβλίο. Μπράβο. Εγώ σε 5 λεπτάκια θα έρθω. Άντε, εδώ, Χατζη Αντωνίου. Καλέ, δεν τους... Ο κύριος Καλλιγαρίδης επέστρεψε. Όχι, κύριε, δεν επέστρεψε. Μόστο, μόστο. Θα τον πάρω αργότερα. Θα τον πάρετε. Κύριε! Τι έγινε πάλι. Κύριε! Μην τρέχει,
μετά. Να ανοίξω, καλύτερα. Να ανοίξω. Άνοιξε την πόρτα. Καλησπέρα σας, κυρία Ρένα. Γεια Σανούλα μου. Έτσι. Ευχαριστώ. Σουλα, πήγαινε μέσα, σε παρακαλώ. Και κατευθείαν που σας έλεγα, καλή κυρία. Πήγαινε μέσα, σε παρακαλώ, θα τα πούμε μετά. Να τα πούμε, καλή κυρία. Με συγχωρείτε που σας ενοχλώ και τέτοια ώρα, αλλά ήθελα... Τι είναι, Σανούλα μου, πες μου. Να ξέρετε, την Κυριακή αραβωνιάστηκα. Α, το έμαθα και χάρηκα πάρα πολύ, να ζήσετε. Ευχαριστώ. Τι καλό παιδί! Καλό, καλό και ευκατάστατο! Έχει δικό του μαγαζάκι! Έχει και αυτοκίνητο! Αυτοκίνητο! Μάλιστα, ένα τζιπάκι! Και το τζιπάκι αυτοκίνητο είναι! Λοιπόν, έρωτας, έρωτας! Έρωτας, κύριε! Αχ, μπράβο! Έρωτας και τι έρωτας! Μπράβο, πολύ χαίρομαι! Τι είναι, Ρανούλα μου, θέλω κάτι να μου πεις! Μάλιστα, ήθελα να σας ζητήσω μια πάρα πολύ μεγάλη χάρη, κυρία Ρένα. Ξέρετε, ο ραβωνιαστικός μου δεν έχει πατέρα και μητέρα. Όλοι οι συγγενείς του όμως είναι στο Κιάτο. Και αύριο που έχει μια δουλίτσα εκεί, είπε να με πάρει μαζί του, να με γνωριστούμε, κάτι σαν ραβωνιάσματα και εκείνη. Αλλά πώς να πάω, κυρία Ρένα, μου εγώ ντρέπομαι, τι να φορέσω. Τα δικά μας τώρα δεν τα ξέρετε, με την ψωροσύνταξη της μητέρας μου. Είπα να κάνω την άρρωστη, να μην πάω, αλλά η μητέρα μου είπε: Δεν πας στην κυρία Ρένα να σε συμβουλέψει, να σου δώσει κάτι να φορέσει. Αυτό ήτανε, μωρέ. Μάλιστα. Πάρε αυτά εδώ και σε δυο λεπτά θα σε κάνω φιγουρίνι. Έφτασα. Να, Άντουλα μου, αυτήν εδώ την τσάντα, το καπελάκι και αυτό εδώ το ωραίο ταγεράκι θα είναι ένα τέλειο σώμα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ρένα. Αύριο το βράδυ θα σας τα επιστρέψω. Όχι, μόνο, δεν είναι βία. Πώς, αλίμονο, σας ευχαριστώ και πάλι. Και καληνύχτα σας. Καληνύχτα, Νούλα μου, καληνύχτα. Τούλα. Φωνάξτε, καλοκύριο. Ναι. Ετοίμασες τραπέζι. Πώς, έτοιμο είναι. Σαλάτα έχεις κόψει. Όχι. Να κόψω. Άσε, θα κόψω εγώ. Κυρία! Τι θα γίνει. Με ποιο πράγμα. Για τη θεία μου. Με τι θες να γίνει. Που είναι άρρωστη, που είναι βαριά, που πονάει, που πρίστηκε. Τι θες να γίνει. Που είσαι καημένη να με δει. Έλεγα να πάω να κοιτώ αύριο λιγάκι την καημένη. Να πας. Να πάω, καλή κυρία. Να πας. Κατά τις 10. Ναι, καλή κυρία. 10, 10 και μισή. Να πας, παιδί μου. Να πας, καλή κυρία. Χατζη Αντωνίου. Ναι, κύριε Χατζη Αντωνίου, ορίστε. Δεν έχει έρθει. Μπορεί και να αργήσει, να σας πω. Τότε εγώ θα κατακληθώ. Πέστε του ότι θα τηλεφωνήσω αύριο. Εντάξει, θα το πω. Λοιπόν! Τι λοιπόν, βρε ωραία! Ποιος αναβόζησε τα φώτα και γιατί! Με τι να σου πω, φώναξε ένα ηλεκτρολόγο να σου πει. Πολύ καλά, λοιπόν. Πολύ καλά, λοιπόν.
Θα φωνάξω ένα ηλεκτρολόγο να μου πει. Έλα, βρε Ορέστη μου, σε παρακαλώ. Δηλαδή, τώρα έλα μέσα να φάμε και θα βλέπουμε μετά. Άντε. Καλά, θα φωνάξω μετά τον ηλεκτρολόγο. Άντε. Πάμε. Πού πας από εκεί, δεν βάζει την κρεβατοκάμαρα, από εδώ. Ναι, ναι, μπρος. Μπρος. Εμπρός! Εμπρός! Ποιος ήταν αυτός, Σερένα μου? Ποιος? Αυτός που μόλις άκουσε ανδρική φωνή το κλείσε. Αχαμάμπρε, Ορέστη μου. Πολλά μυστήρια πράγματα συμβαίνουν σε αυτό το σπίτι, Ρένα μου. Τηλέφωνα που μου γίνονται μόλις ακούν ανδρική φωνή. Φώτα παραγωγής σβήνουνε. Τρεις φορές. Απ' έξω δίνουν και παίρνουν μου στα καλύτερα στρέλα. Δίνουν και παίρνουν μου στα καλύτερα. Όχι, αμάντρε, ωραία. Εδώ, μπήκαν ωραίδικαν τα γύρια στο Μαντρί. Μπήκαν ωραίδικαν τα γύρια στο Μαντρί. Τι έγινε? Τίποτα ακόμα. Τίποτα ακόμα. Τίποτα. Ησύχασε πάλι. Ω, μυστήριο πράγμα. Γιατί μυστήριο, έτσι είναι πάντα η πρώτη γέννα. Η μανή είναι και. Αλλά τη είπα να μην το κουνεί στη ρούπη. Κάτι ξαναπιάσουν φόνη, να μην το πει αμέσω. Και είδε, ρε Θαύρε, είδε πώ περνά τα χρόνια. Φαντάζομαι ποτέ εσύ πω θα γίνει πατέρα και εγώ θείο. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Και δεν μου λε, δεν μου λε. Τι το θες το παιδί? Το παιδί, ε! Αγόρι! 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 Τι να το κάνεις το αγόρι, παιδί? Γιατί? Τι χαρά του σπιτιού είναι το κορίτσι. Το αγόρι θα σου αφήσει μια μπουστά κατά σαν μπλόγ μας, θα σου βιδωθεί στο καφεδί και δεν θα σηκώσει το κεφάλι του δάμου. Ενώ το κορίτσι. Άλλο πράγμα το κορίτσι, δόδε. Άλλο πράγμα το κορίτσι. Με τα μαλάκια του. Καλά. Τα χαδάκια του. Καλά. Τα κορδελάκια του. Άλλο πράγμα το κορίτσι, δόδε. Άλλο. Εγώ το θέλω αγόρι. Είναι ψηλό. Να και το ρολομπρίλης. Αλήθεια, τι έγινε όλη μέρα αυτό σήμερα. Ξέρω. Να πάλι κάνει παναμός. Καλώς στο Μπρίλι. Φέρανε κάτι ψάρια από το μουτράκι. Ψάρια, τι ψάρια. Σφυρίδες, ναγρίδες. Μιχαλές. Να. Και δεν μου λες. Ποιος τις έχει? Ο Σπανομαρίας. Αλλά αν είναι και θέλεις, τρέξε για να προλάβεις, γιατί πέσανε όλοι επάνω. Τι λες, να πάμε πάνω ψαράκι για την ελληνίτσα μας. Να έχει να κάνει ζουμάκι για αύριο. Ναι, άντε πετάξω, γιατί το απεθύμισα κι εγώ λίγο ψαράκι. Πάω. Είναι ψηλό. Έλα, πάψε πια, πάψε. Ω, μας πήρε στα κάμερα. Είναι ψηλό. Γέννησε η κυρία Ελένη? Όχι, όχι, σήμερα την περιμένουμε. Και χτες την περιμένατε. Έτσι γίνεται καμιά φορά. Κι εγώ, ε! Εφτά μέρες την πέδευα τη μάνα μου και δεν έλεγα να βγω. Και μια και βγήκε τέτοιο και λεπούρι, δεν πειράζει. Είναι ψηλό. Μεγάλη γάρη. Εσύ, αϊ, πετάξω να πάρεις μισό κατζαχαρί. Μάλιστα. Και κοίταξε να του πεις από την καλή, την άσπρη, την ψηλή. Ξέρω. Είναι ψηλό, είναι ψηλό. Έλα, τι βοζάκι υπάρχει. Βεβαίως, βεβαίως, αμέσως. Τίποτα δεν είναι, βρε ματάκι. Τίποτα, τάκι μου, τίποτα. Να. Κύριε, ρίχτε λίγο. Καλούλα. Α, Τσούσι! Άστο, να στο κάψεις καλύτερα. Κάτσε, βρε ματάκι, να μου λίγο. Αν έπαθε τίποτα το φουστανάκι μου, τι θα κάνω, τι θα πω εγώ για το φαγητό. Τώρα, γέρ, θα κοιτάξουμε το φουστάνι τώρα. Σας παρακαλώ, κύριε, δυο λεμονάδες μας φέρνετε. Αμέσως. Αμά, πια με το ταγέρ. Ναι, αλλά με έπαθε τίποτα, τι θα πω. Τι έπαιρνες? Μια ζάλη. Ζάλη. Μα δεν περνάτε μέσα στην κάμαρη να ξαπλώσει λίγο η κοπέλα να συνέβη? Είναι εύκολο. Πώς δεν είναι εύκολο? Τι ώρα, βρε ματάκι. Ελάτε. Από εδώ. Ελάτε. Από εδώ. Ευχαριστούμε, κύριε. Ευχαριστούμε.
θεμάσαι, τι είναι μωρέ, την έφερε στη ζάχαρη. Πώς, να. Μπράβο. 700 δραχμές ρέστα. Καλά, κράτα το. Μίλησα πολύ και τώρα, μίλησα πάρα πολύ. 500, 600, 700. Βρε εσύ, έχεις δουλειά. Αλλά θα μου πεις και πότε έχεις δουλειά, τρομάρα σου για να έχεις και τώρα. Αλλά τέλος πάντων, ο λόγος το λέει. Θες τίποτα και τώρα, ε? Θέλω, ναι. Να κάτσω εδώ στο μαγαζί, μέχρι να πεταχτώ εγώ στο φούρνο. Να πάρω τίποτα για το βράδυ. Ναι, ναι, ναι. Να πας και τώρα. Να πας. Να πας, να μείνω εγώ στο μαγαζί. Να πας στο βράδυ. Το νου σου όμως εδώ στο μαγαζί, ε. Ένια σου και τώρα, ένια σου. Είναι ψηλό! Είναι ψηλό! Να μην κάνει, μ' αγαπώ! Ποιος είναι εδώ? Εμείς οι δυο! Άχω κάτι τσαχπινές! Έχεις πορτοκαλάδα, ρε? Πορτοκαλάδα, τέτοια! Πορτοκαλάδα! Από πορτοκάλια! Όχι, από μουσμούλα! Καλά! Άχω κάτι τσαχπινές και δεν θα βγάλουμε άκρη! Τι θέλετε? Έχεις πορτοκαλάδα, μωρέ. Πορτοκαλάδα θέτε. Ρε πορτοκαλάδα, λιμονάδα, τυράννα. Λιμονάδα θέτε. Όχου που έχω πνέξει εγώ. Έχεις μια γκαζόζα, ρε. Γκαζόζα θέτε. Γκαζόζα, σόδα, τυράννα. Σόδα θέτε. Τι θα γίνω εγώ με σένα. Τι θα γίνω εγώ με σένα. Τι να σας κάνω, μια μου λέτε πορτοκαλάδα, μια μου λέτε λεμονάδα, μια μου λέτε γκαζόζα, μια μου λέτε σόδα. Επιτέλους, τι θέτε. Έχεις πορτοκαλάδα, ρε. Πορτοκαλάδα θέτε. Ακού, ακού. Δεν το ξαναπάρουμε την αρχή. Πορτοκαλάδα θέτε. Να σας δω. Κύριε Ρέστη, μέχρι να πάρετε εδώ τι να πάρετε, θα πάω στο σανό να αλλάξω το πίσω λάστιχο. Γιατί δεν έχει το λάστιχο. Ξέρω εγώ, κάθισε και έχουμε καμιά 70 χιλιόμετρα. 70! Έλα, κάθισε να πιει κάτι μέχρι να. Έλα, ένα, ένα. Κάτσε να δροστεί και μετά πα εκεί να αλλάξει το λάστιχο. Τι θα πάρει? Μια λεμονάδα. Ρεσί! Ρεσί! Τι θέτε με θέτε? Έχει και λεμονάδε. Λεμονάδα θέτε. Έχει δύο καζόζε, τελειώνουμε. Καζόζε θέτε. Καζόζε θέτε. Εδώ και μα. Το ξέρει η κυρία Ρένα ότι αντί για τη Χαλκίδα βρεθήκαμε Κορυφό? Πού το ξέρει η Σωτήρη μου η κυρία Ρένα? Εγώ όταν έφυγα από το σπίτι μου για τη Χαλκίδα, για τη Χαλκίδα ξεκίνησα. Όταν με ειδοποίησαν ότι το καράβι Ρένα εξόκυλε, πού μυαλό να ειδοποιήσω. Ευτυχώς που δεν είναι μεγάλη ζημιά. Ευτυχώς δεν λες τίποτα, Σωτήρη μου. Ευτυχώς δεν λες τίποτα. Πάντως από ό,τι κατάλαβα, νομίζω ότι ο καπετάνιος φταίει. Ποιος δεν φταίει? Εγώ δεν φταίω. Καπετάνιος είναι. Καράβι, καραβάκι που πάει καλό καλό. Το λέει και το τραγούδι. Τι. Ασφαλισμένο το έχετε. Γίνεται καράβι χωρίς ένα ασφαλισμένο. Σε παρακαλώ πολύ, Σωτήρη. Να πηγαίνω καλύτερα, θα αργήσουμε. Κάτσε να πιει, μωρέ. Βρασί! Βρασί! Καζόζες δεν μου. Καζόζες. Ένα τη βρω και θα σα τη δω. Θα βράκετε και δόκετε. Να είστε γύρω με μέρα. Και σου αρέσει, καζού σου και πα μετά. Θα αργήσω. Νάτε! Γεια σα. Καλή αποτύρια. Καλή αποτύρια. Είστε από εκεί πέρα. Άιτε, Σωτήρη μου. Άιτε, στεριά μα. Να πηγαίνω τώρα. Να πηγαίνω για να μην αργήσω. Δεν πιστεύω να αργήσεις, έτσι. Καλά τεταρτάκι. Άντε, για να πηγαίνουμε, γιατί έχουμε πολύ δρόμο. Άντε. Βρεσί! 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 Τι θέτε, με θέτε! Λόνες, γίνεται τίποτα για κανένα καφεδάκι. Καφεδάκι, θέτε. Ναι, ξέρεις που είναι ο καφές ή... Όχι, η ζάχαρη ξέρω που είναι. Άστε. Άστε να πάει στο διέλο. Άστε. Η ζάχαρη ξέρω. Βρέσει! Τι είναι αυτό? Αυτό? Ναι. Ζουγραφιά. Ζουγραφιά. Ναι, ζουγραφιά. Εσύ το ζουγράφισες. Όχι. Εγώ δεν ζουγραφίζω. Τι κάνεις? Εγώ τραγουδώ. Για πες ένα τραγούδι εδώ, πώς το λες. Άστε, άστε. Ποιος είναι αυτός, ο παλιός πατρόν Γερμανός? Έλληνας είναι. Ποιος καθόταν? Κανένας. Πώς κανένας? Εκάδονται πάνω σε τραπέζι και οι άνθρωποι.
Μπράβο σου. Μπράβο σου. Εσένα έτσι και σε έπαιρνε χαμπάρι υπουργό παιδεία, θα σε έκανε σύμβουλο στη Λυρική. Τι θέλετε να πείτε. Πρέπει να θεμάσαι, σε ρωτώ. Εδώ, σε αυτό το τραπέζι. Πού είναι αυτέ οι ηρεμονάδε. Το τραπέζι. Στι καρέκλε. Α, στι καρέκλε. Στι καρέκλε, μάλιστα. Αλλά εσεί μου λέτε στο τραπέζι. Στα τραπέζια πάνω δεν κάθονται οι άνθρωποι. Ρε Χριστένε μου, σε ρωτάω. Εδώ, σε αυτό το τραπέζι. Πού είναι αυτέ οι ηρεμονάδε. Στι καρέκλε. Στι καρέκλε. Πού είναι αυτέ οι ηρεμονάδε. Ποιο καθόταν. Εδώ. Εδώ. Πού είναι και οι δυο ηρεμονάδε. Ναι, μωρέ. Ποιο καθόταν. Δεν ξέρω. Πώ δεν ξέρει δηλαδή, μωρέ. Πού θέλετε να ξέρω. Ποιο ερδίνει σε αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν ήμουν εδώ. Ποιο ήταν. Ήταν ο Κερδόδωρο. Ο Κερδόδωρο ήταν. Μα είναι δεν. Πάλι δυο λεμονάδε. Δύο θα ήταν. Όχι, θα ήταν τέσσερι. Κάνα ζευγαράκι θα ήταν. Ζευγαράκι. Όχι, έχονται πολλά ζευγαράκια εδώ. Πολλά εδώ ζευγαράκια. Πολλά, πολλά, πολλά. Μάλιστα. Και δεν μου λε αυτό το ζευγαράκι. Που καθόταν εδώ σε αυτό το τραπέζι. Στο τραπέζι? Στις καρέκλες. Στις καρέκλες. Πάντα θέματα σε καρέκλες. Τις καρέκλες. Άντρες είμαστε και τα λόγω μας το κρατάμε. Τις καρδιές μας θα χαλάσουμε τώρα. Στις καρέκλες. Τι μάλιστα μωρέ. Τι θέλετε να σας πω τώρα. Πού είναι αυτό το ζευγαράκι που καθόταν εδώ πέρα. Ζευγαράκι. Τα τράβηξε κατά τα πευκάκια. Τα πευκάκια. Πώς. Ζευγαράκι τη μέρα τραβάνε κατά τα πευκάκια και το βράδυ κατά την αμμουδιά. Έτσι το λοιπόν, ε. Είτε μέρα είναι, είτε νύχτα είναι, τα ζευγαράκια θα την κάνουν την κουτσουκέλα τους. βέβαια, βέβαια. Αυτά είναι. Λύζει, λύζει. Εστόγερο. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Κι εγώ αγαπούσα μια 19 χρόνια, αλλά δεν ήρθε. Καλύτερα, καλύτερα. Σαν πως και εμένα που με θέλει. Τι κατάλαβα. Άστα να πας στο διάλο. Άστα να πας στο διάλο. Δεν μου λες. Κατά πού θα πέφτουν αυτά τα πευκάκια. Τα πευκάκια, τα πευκάκια. Για λίγο. Από εδώ. Ολούθε. 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 Α, ολούθε. Ώστε έτσι λοιπόν κυρία Ρεύμα. Ώστε. Ε, βέβαια. Στους Αγίους Θεοδόρους Μενόβλης. Τα πευκάκια βέβαια. Αλλά αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη, αγαπάει και τον οικοκύρη κυρία Ρεύμα. Εγώ αγαπούσα μια 19 χρόνια, αλλά δεν ήθελε. Αλλά πού θα πάει, πού θα πάει, θα... Τι. Εγώ αγαπούσα... Στα διάρκω. Τι θέλω και να κατέβω, τι θέλω και να κατέβω. Έλα βρε Ανούλα μου, είδες που δεν ήταν τίποτα. Δεν μας τα είπα, δεν ήταν τίποτα, πηγαίνουμε όμως τώρα. Μωρέ, δεν καθόμαστε να τις πούμε που τις παραγγείλαμε. Έλα, έλα, κάτσε ματάκια μου. Άντε. Άντε, στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Τι θέτε, με θέτε, με θέτε! Πού είναι ο κύριος? Ποιο θέλετε, τον Κυρθόδωρα? Ναι, τον κύριο που ήταν εδώ. Ο Κυρθόδωρας δεν είναι εδώ, είναι έξω για δουλειές. Κι εγώ αγαπούσα μια 19 χρόνια, αλλά δεν με ήθελε. Εσένα σε θέλει, σε θέλει! Α, για κράτα δυο λεμονάδες σου να τελειώνει. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, μια στιγμή να σας δοκοταρέστα. Δικά σου, δικά σου. Πάμε. Α, ευχαριστώ πολύ! Να πάτε στο καλό. Να πάτε στο καλό, να πάτε στο καλό. Είναι ψηλό! Είναι ψηλό! Να μάει μάει, να αγαπώ! Τι έγινε ρε Βρύλη, είχαμε καμία ειδοποίηση από την Ελληνίτσα μας. Όχι, και ας τις συνακρίτες βάλτες μέσα στο ψυγείο. Νο! Και σταμάτα πια με αυτό το τραγούδι. Να μάλλει καλά. Άμα θες και καλά να τραγουδάς, πες και για άλλο σκοπό. Να αγαπώ! Έλα, μάρα μου, έλα, μάρα μου. Από εδώ, κάτσε, κάτσε. Αχ, τι έπαθα. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Οπα! Καλέ, πώς έγινε εγώ έτσι. Δεν είναι τίποτα, μάρα μου. Πολλά χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο και ασυνήθιστη όπως είσαι, θα σε πείραξε. Ήπιαμε και λίγο παραπάνω στο ρουτράκι. Καλέ! Έλα. Πού κάνουμε? Τι που κάθεσαι? Την καρέκλα, λέω, πού πήγε. Τι που πήγε, μάρα μου, στο πάτωμα είναι. Στο πάτωμα είναι, στον τοίχο. Θα σου περάσει, μαρούλα μου, θα σου περάσει. Άπα, μα πώς μου φαίνονται όλα. Πώς σου φαίνονται, δηλαδή. Εσένα, ας πούμε, ξέρεις πώς σε βλέπω τώρα. Λεύρε, με παράτησε. Τούλα, εδώ είμαι, αγάπη μου. Αχ, ήρθε. Ναι, ήρθε. Εσένα, ας πούμε, ξέρεις πώς σε βλέπω τώρα. Πώς με βλέπεις, μάτια μου. Σαν να κάνεις βόλτες γύρω από το μουστάκι σου. Τι λες, να σε περιχύσω με λίγο νερό. Τι κάνεις. Είμαι που είμαι εγώ σε αυτό το χάλι. Ρίξε μου και ένα τέτζερι νερό. Και ύστερα άρπα και μια πέτρα
Κι άνοιξε μου το κεφάλι στα δυο σαν δερέκο. Όχι. Τι να σου κάνω. Τι θέλεις να σου κάνω. Τι να θέλω. Να βρω κανένα μέρος να ξαπλώσω. Θέλω να κοιμηθώ. 35 μέρες θα συνέλθω. Να ξαπλώσεις, μάνα μου. Να ξαπλώσεις, μανούλα μου. Έλα, βάλ' το κοφεράκι σου εδώ. Ωπα. Τι έπαθε, κοπηλίτσα. Άκου, κι άλλος με γυρίζει από το μουστάκι του. Τι σου κάνω, λέει. Ζαλεμένη είναι! Μην την ακούτε! Κάναμε πολλά χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο και ασυνήθιστη! Να του στύψω ένα λεμόνι, παιδί! Αλέ, τι ένα! Στύψτε όσα έχετε και αρχίστε με όλοι με τι λεμονόκουπες! Στέκω, παιδί μου, θα με ξεβρακώσει! Α, παπά! Είναι. Λέγαμε! Έλα! Να ξαπλώσω! Να ξαπλώσω πρωτού σοριαστώ κάτω σαν σπουδαρό! Να ξαπλώσει, βρε Μανώλο μου, να ξαπλώσει! Ήσυχασε, βρε αδερφέ! Έχω το μάτι εδώ πέρα που μπορεί να ξαπλώσει τη σφινή. Αχ, αν υπάρχει κρεβατάκι, κόφτε με στον ώμο και ρίχτε με μια ώρα αρχίτερα γιατί όσο πάω και χυλώ. Στάστο, βρε Μανώλο μου! Πού το κρεβάτι, κύριε! Να, εδώ στο μάτι! Α, εδώ! Τούλα! Από εδώ, παιδί μου! Από εδώ! Έλα, πού είναι αυτό! Ελάτε, καλέ, κύριε, να βάλετε ένα χεράκι! Ελάτε! Πού πήγε αυτό! Κύριε! Έλα, από εδώ! Όπα! Έλα! Καλέ! Πώς με κρατάτε τώρα για να καταλάβω! Τι πώς! Μπρούμητα για δάσκελα! Ακούω! Έλα, μάνα μου, έλα! Από εδώ! Μια στιγμή, το καπελάκι! Περίμενε! Ευχαριστώ πολύ, κύριε! Ευχαριστώ πολύ! Όπως ζαλάβα! Σκουλικού ιδίτη! Πάψε, μωρέ! Σκουλικού ιδίτη! Πώς ήρθε τώρα αυτό! Ξέρω εγώ, έχω μια άρρωστη που ξέρα και σκουλικού ιδί. Ας τα φταίω. Πιάς τη μία συναγρήτα και πήγαινε στην Ελληνίτσα μας. Παλά, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Ας τα πάω να δω τι γίνεται καλύτερα. Τις μέρες της είναι. Αλλά εσύ, το νου σου εδώ στο μαγαζί. Έννοια σου, έννοια σου. Προσέχεις. Έννοια σου, έννοια. Είναι ψηλό. Ρε φίλε, κάνα πορτοκαλάκι έχεις. Πορτοκαλάκι, δεν πορτοκαλάκι. Πορτοκαλάκι δεν έχω. Να σας δω και μια βανίλια. Κάνα λεμονάκι έχεις. Λεμονάκι, δεν είναι λεμονάκι. Πού είδα πριν εγώ δε λεμόνι, κοίτα και πολλά. Ελάτε τι. Άντε, στο μανάδικο τώρα που ερχόμουν. Δώσ' μου ρε φίλε ένα ποτήρι νερό, δώσ' μου μια λεμονάδα, δώσ' μου κάτι τέλος πάντων. Λεμονάδα, δεν είναι. Λεμονάδα. Και να σας δω. Έχεις λεμονάδα, μπράβο, μπράβο φίλε. Ορίστε. Δώσ' μου και ένα ποτηράκι δε. Ε, τι ράκι δε. Ρε που πέσαμε, άντε σβέρτα καημένε. Κουλικουηδί, τι έχει. Μην φάει τη γλώσσα σου. Αυτό μας έλειπε. Από σκουλικουηδί. Είναι ψηλό. Είναι ψηλό. Τι έγινε, δεν ήρθε ακόμα ο αδερφός σου. Πώς γύρισε. Έφερε μάλιστα δυο ψαρούκλες, να. Τη μία τη βγήκε στην Ελένη σας. Α, δεν είχαμε δηλαδή καμία ειδοποίηση, ε. Τι ειδοποίηση. Για την Ελένη. Εμένα με καίτε τίποτα. Όχι, δεν σε θέμα. Εγώ πληρώθηκα δυο λεμονάδες. Τα ρέστα λέτικά μου! Το οικονόμησες πάλι το διφραγκάκι σου, ε. Ευχαριστώ πολύ και πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τι είναι, μωρέ! Μην το ξεχάσω. Τα πανάτε, μάστε! Μέσα στην κάμερα είναι ένα ζευγαράκι. Αυτό είναι, μωρέ. Ναι. Το ξέρω. Καλά, πώς το ξέρετε. Το ξέρω. Θόδωρα! Και Θόδωρα! Τι είναι, μωρέ! Η κοπέλα είναι άρρωστη. Το ξέρω, σου λέω. Άσε με ήσυχο. Και Θόδωρα! Και Θόδωρα! Η κοπέλα έχει σκουλικουηδίτη. Πάμε, θεμάσαι που μου γίνεις και γιατρός. Είναι ψηλό! Είναι ψηλό! Με βάλει κανεί παγαμό! Μάρτε, τι σύπιανε, είναι ολοφάνερο. Βρεσί. Τι έγινε, τι τρέχει. Ποιος εδώ. Εγώ. Εσύ. Μάλιστα. Και άλλος. Και ποιος άλλος. Το έχει πάρει σάκι τα ψηλό. Α, ο Μπρίλης. Ο Μπρίλης. Αυτός έφυγε. Δεν μένες εσύ του μαγαζιού σου. Μάλιστα, του μαγαζιού. Σε παρακαλώ, κύριε μου. Έλα εδώ, σε αυτό το τραπέζι. Δηλαδή, όχι το τραπέζι. Στις καρέκλες. Κάθονται οι άνθρωποι πάνω στο τραπέζι. Εδώ που τα λέμε, ο Τραλάρης έχει και το δίκιο του. Σιγά μου να αρχίσουμε να καθόμαστε και στην δουλειά μα. Τι λέτε τώρα, κύριε. Σε παρακαλώ, κύριε μου, έλα εδώ. Δεν μα ζωή και θάλαμε. Εδώ, σε αυτό το τραπέζι τη καρέκλα. Πού είναι αυτέ οι δυο λεμονάδε. Ποια τη ήπιανε. Τι. Διότι τη ήπιανε, είναι ολοφάνερο, είναι μισέρι. Μα δεν σα καταλαβαίνω. Σε παρακαλώ, κύριε, αυτή μου να χάρη. Τότε αγαπά. Τα παιδάκια σου αν έχει. Εγώ θα. Δεν έχω, κύριε, αλλά όπου να είναι θα αποκτήσω. Άχου δεν με νοιάζει και καθόλου. Άχου δεν με νοιάζει και καθόλου. Να τα έχει και να τα χαίρεσαι. Έμενα άλλο να με νοιάζει. Τι! Να μου πει εδώ, αυτές τις λεμονάδες. Ποιος τις είπε, Ένα ζευγαράκι. Ζευγαράκι. Μάλιστα, ένας κύριος και μια κυρία.
Ένας κύριος και μια κυρία. Μάλιστα. Δεν είναι να πούμε δύο κυρίες. Αφού σας λέω ζευγαράκι, κύριε. Δύο κυρίες δεν είναι ζευγαράκι. Αυτό να μου πεις. Αυτό να μου πεις. Άλλο ένας κύριος και μια κυρία. Άλλο δύο κυρίες. Άλλο τρεις παπάδες. Άλλο τέσσερις πυροσβέστες. Άλλο πέντε δυο πόνοι. Κι άλλο είναι για να τον ξέρω. Μα τι λέτε τώρα, κύριε. Άσε με, μωρέ, τι λέω. Εγώ με το καζίκι που έχω φάει ό,τι θέλω. Ό,τι θέλω. Αχ, τι. Ένα πράγμα θέλω να μου πεις. Τι να σας πω. Εδώ. Αυτό το ζευγαράκι. Ναι. Πού πια αυτές οι τηλεφωνάδες. Ναι. Πού είναι τώρα, έφυγε. Όχι, εδώ είναι. Εδώ είναι. Μάλιστα. Πού είναι. Μέσα. Μέσα. Πού μέσα. Στην κάμαρα. Στην κάμαρα. Μάλιστα. Αυτή. Μάλιστα, στην κάμαρα. Και τι ήταν. Τι είδους κάμαρα είναι αυτή. Κρεβατοκάμαρα. Κρεβατοκάμαρα. Μάλιστα. Ωχ! Ωχ! Πώς τέτοιο λοιπόν, κυρία Ρέντσα μου. Βέβαια. Κρεβατοκάμαρα, κυρία Ρέντσα. Κατάλαβε, βέβαια. Γιατί από τώρα ξαπλανώνετε στα πευκάκια να σε έρθει καμιά κουκουλάρα στο κεφάλι, προτιμότερο κρεβατοκάμαρα, κυρία Ρέντσα. Και εσύ, κύριε, δεν τρέπεσαι καθόλου. Δεν εσχύρεσαι. Ε, νοικοκύρης άνθρωπος που περιμένεις και παιδί και που δεν μοιάζει και καθόλου. Δεν τρέπεσαι. Γιατί να τραπώ δηλαδή. Γιατί να τρέπεσαι. Δεν το έχουμε εδώ πέρα. Όποιος έρχεται σε αυτό το καφενείο, τσου και ανεμπρόνα, χάιντε στην κρεβατοκάμαρα! Μα τι λέτε τώρα, μην αγασίσαι, κύριε! Τι λέγασαι! Μα η κοπιά λέτε χτυπημένη! Χτυπημένη! Αυτό τι χτύπησε! Όχι, όχι, σε κάτι βραχάκια. Σε βραχάκια? Μάλιστα. Σε βραχάκια. Γλίστρισε, έπεσε και χτύπησε εδώ στο κεφάλι. Γιατί είστε μια σαλάτα. Πώ θέλατε δηλαδή να την αφήσω έτσι, σου είπα να περάσει μέσα. Ναι, αλλά πέρασε και εκείνο. Ε, μόνη τη θα πήγαινε. Αυτό να μου πει. Αυτό να μου πει. Δεν μου λε. Καθίστε, κύριε μου, σας παρακαλώ. Καθίστε να σας ρωτήσω ένα πράγμα. Δεν μου λέτε. Πρόσεχε να. Έτσι, δηλαδή. Γυκλοπαιδικά είναι τώρα, ό,τι με λέτε. Αλλά πώς ήταν αυτή η κυρία. Τι πώς ήταν. Πώς ήταν, παιδί μου, ήταν ψηλή, ήταν κοντή, ήταν ξαντή, ήταν μελαχρινή, ήταν χοντρή, ήταν γεμάτη, ήταν άδεια. Πώς ήταν. Μάλλον ψηλή. Απ. Μου κόψε το γόνατο. Ξανθή, ξανθή. Μάλιστα, ξανθή. Μου κόψε και τα άλλα. Και δεν μου λέτε, κυρία μου, ήταν αδύνατη, ήταν γεμάτη, πού άτσο ήταν. Αδύνατη. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Ψηλή, ξανθή και αδύνατη. Και να σε ρωτήσω κάτι άλλο, κυρία μου. Δεν μου λες, πώς, τι φορούσε, τι φορούσε. Φορούσε ένα ταγέρ. Ναι, ταγέρ φορούσε, ταγέρ. Ταγέρ φορούσε. Αλλά τι ταγέρ. Κίτρινο ταγέρ. Το ξέρω και από κάτω, κατάλαβες, ναι. Ναι, κίτρινα ταγέρ. Κίτρινα ταγέρ. Αυτό είναι. Ποιο? Το κίτρινο ταγέρ. Το ξέφερα εγώ από την Αίγυπτο. Το κουβαλούσα εγώ από τις πυραμίδες του Χέοπος. Για να το έχει αυτή, να κυλαίνεται στο αττικό λεκανοπαίδιο. Και δεν μου λες. Ναι. Τι άλλο φορούσε. Σιγά σιγά. Ένα κίτρινο καπελάκι. Να σου τα πω τα άλλα εγώ. Τα ξέρετε. Εγώ τα πλήρωσα, δεν τα ξέρω. Κίτρινη ζώνη. Κίτρινη. Κίτρινα παπούτσια. Μάλιστα. Και κίτρινα γάντια. Σαν αυτά εδώ. Μάλιστα. Μέστη. Φέρε ένα διπλό ζω. Διπλό. Φέρε διπλό, τριπλό, τι να. Φέρε εδώ. Αμέσως. Να ξεχαστώ. Φέρε εδώ να πιω να ξεχαστώ. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Το άρωμά της είναι. Αυτό είναι. Ορίστε, κύριε. Και τώρα είναι μέσα, μέσα. Μέσα είναι. Είναι κι αυτός. Είναι κι αυτός. Φέρε ένα διπλό κονιάκ. Αμέσως. Φέρε ένα διπλό κονιάκ, είναι μέσα κι αυτός και αυτή. Α, κοίτα τι μας κάνανε λεμονάδες. Άντε μωρέ αυτό το κονιάκ. Ορίστε. Ένα πολύ ωραία. Γραμμή. Να τα πάρουμε πάλι την αρχή. Να τα πάρουμε. Είπαμε. Ψηλή. Ψηλή. Ξανθή. Ξανθή. Αδύνατη. Αδύνατη. Κίτρινο φόρεμα. Μάλιστα. Κίτρινο καπέλο. Κίτρινο. Κίτρινη ζώνη. Κίτρινη. Κίτρινα παπούτσια. Μάλιστα. Κίτρινα γάντια. Μάλιστα. Φέρτε τα μιτζάνα. Τι τα μιτζάνα. Φέρτε τα μιτζάνα. Φέρτε τα μιτζάνα, Παναγία μου. Φέρτε τα μιτζάνα. Αμέσως. Φέρτε την εδώ. Πού την τα μιτζάνα. Φέρτε. Έλα. Βάλε. Ωπα, φτάνει.
Κάτσε. Και δεν μου λες, ωραία αυτή. Αυτός. Πώς είναι αυτός. Αυτός... Αγόρι! 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 Κύριε, σε παρακαλώ! Σε παρακαλώ! Κύριε, αγόρι! Άξε την κύριε, εγώ θέλω να μου πεις πώς είναι αυτή. Μα ας είμαι χριστιανέ μου τώρα. Σε παρακαλώ! Σε παρακαλώ! Τι θέλετε, κύριε. Τι θέλετε. Εσύ το μαγαζί είσαι. Μάλιστα εδώ. Και μου λέτε κύριε, σας παρακαλώ μία ερώτηση. Μάλιστα, αλλά πιάζομαι ξέρετε. Ναι, μία ερώτηση. Τι θέλετε κύριε. Μία ερώτηση και από αυτό εξαρτάται τα πάντα. Ξέρετε για το ζευγαράκι εκεί μέσα. Ναι, βέβαια. Πώς είναι. Αυτή. Όχι αυτή. Αυτή ξέρω. Ο άλλος να μου πει. Αυτός. Αυτός. Σιγά σιγά. Αυτός έχει ένα μουστάκι. Άμπρα. Είμαι βιαστικός, ξέρετε, πρέπει να φύγω. Έτσι, πες το. Πες το. Ωραία, ρε, να τι μου. Όχι. Γιος. Γιος. Ο Μηνύχος ο γιατρός. Γιος. Γιος Μηνύχος. Τι θέλετε, κύριε. Ω μουστάκες. Τι θέλετε. Ω μουστάκες. Ως τέτοι το έχουμε, κύριε μουστάκε, Στηνόμαστε έξω από τα ξένα σπίτια και όποιο ελαφρό μυαλοθηλικό βρίσκουμε, το ξεμονοχιάζουμε και βούμε στην κρεβατοκάμαρα. Δεν σας καταλαβαίνω, κύριε. Εγώ σε κατάλαβα, μουστάκε. Από την πρώτη στιγμή, όταν ήρθες και στήθηκες απέναντι από το σπίτι μου, και μαύρισε ο τόπος από τη μουστάκα σου. Σας παρακαλώ, κύριε. Πέρα, πιο πέρα, με. Τι πράγμα! Κάνε πιο πέρα, είπα! Και τι να κάνω πιο πέρα! Να πάω μέσα να χτίσω αυτό το βρωμοθήλικο! Αυτό που λέτε δεν γίνεται, σας παρακαλώ! Να κάνε πιο πέρα, θα σκοτωθούμε! Φύγετε, κύριε, σας παρακαλώ! Κάνε πιο πέρα! Πρέπει να κάνε πιο πέρα γιατί θα φάμε τα μουστάκια μας! Και έτσι όπως πάει το πράγμα, ό,τι φάμε θα το φάμε με το δικό σου! Γιατί εγώ δεν έχω μουστάκι! Κάνε πιο πέρα! Κάντε μου τη χάρη, σας παρακαλώ και φύγετε! Να φύγω! Φύγετε, κύριε! Άνοιξε βρεκά! Άνοιξε βρεκά, θα μάθω να βρει το σκηνικό! Άνοιξε βρεκά! Άνοιξε βρε να σου ξεριζώσω τάτερα! Να στα κρεμάσω στο λαιμό σαν χαβανέζικο γιορτάνι! Και εσύ μωρή! Δεν μιλάς! Άνοιξε βρε καθάρματα! Εδώ, Χατζη Αντωνίου. Τον κύριο Καλλιγαρίδη, παρακαλώ. Α, δεν έχει επιστρέψει. Έχει πάει στη Χαλκίδα και μάλλον θα αργήσει. Τι να σας πω. Μπορείτε να τον πάρετε αργότερα, αν θέλετε. Μόστο. Τότε θα τον πάρω αργότερα. Να τον πάρει. Χαίρετε. Α, καλώς την άλλη. Γεια σου, Ρένα μου. Γεια σου, Έλλη μου. Καλέ, τι κλείστηκες έτσι εσύ εδώ μέσα. Τι να κάνω, Φρέλη, μου φλιτάρω, τι να κάνω. Γιατί πολύ ωραία και η φυσιά, αλλά έτσι και μπει η άνοιξη, γεμίζει ο κόσμος μαμούνια. Τι λες, παιδάκι μου, ξέρεις τι έπαθα εγώ χθες το βράδυ. Τι έπαθες. Αχ, είχα αφήσει ανοιχτό το παράθυρο και καθόμουν στο living room και διάβαζα. Ξαφνικά, ακούω ένα γυρίζω και τι να δω. Τι είδες. Αχ, Ρένα μου, ένα πράγμα σαν ένα άσκελο σκάβορο με φτερούγες. Μου κόπηκε η χολή, μου. Κατατρώμαξα. Δεν βάζεις κάτι να πιούμε. Ένα πιούμε, ένα λεπτό. Κάτσε να βάλω κάτι να πιούμε, γιατί εσύ θα πας πολύ καλά με το που το βλέπω. Έλα. Τι να σου πω, Βρέλη. Η αλήθεια είναι ότι εγώ με όλα αυτά τα παράξενα ητάμενα πράγματα κατατρομάζω. Αχ, εγώ να δεις. Α, τι έχεις εδώ. Εδώ, αυτά που λέγαμε. Δηλαδή. Ένα το μεσημέρι, όπως ήμουν κουρασμένη, ξάπλωσα λίγο να κοιμηθώ. Φαίνεται με τσίπησε κάτι.
Έβαλες τίποτα. Έφυγε κολόνια. Κολόνια? Ναι. Τι να σου κάνει κολόνια, παιδάκι μου, που μπαίνει κυλίνη. Και μπόλικη μάλιστα, γιατί μπορεί να σου κλειστεί και να σου γίνει τούμπανο. Α, μην μου λες τέτοια τώρα και έχουμε και επίσημη εμφάνιση το βράδυ. Μπαίνει κυλίνη, παιδάκι μου, μπαίνει κυλίνη. Βάλε μπόλικη μπαίνει κυλίνη σε ένα βαμβάκι. Ναι. Στερέωσε με ένα λευκοπλάστ. Ναι. Και ως το βράδυ να σου έχει καλμάρι. Α, ναι, αλλά δυστυχώς δεν έχω ούτε λευκοπλάστ ούτε μπαίνει κυλίνη. Να πέσει, τουλάχιστον θα τη δώσω εγώ. Ε, τουλά δεν είναι εδώ σήμερα. Κάτι έπαθε μια θεία, τη ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο. Ε, να σου στείλω με το δικό μου το βασίλειο. Ε, καλά, καλά, κάτσε τώρα, δεν είναι και θεία. Άντε στη δικιά μας. Άντε, Έλλη μου. Ξέρεις από πότε να έχω να πιω ρένα μου. Α, ξέρω, λίμωνο. Από τότε που έπεσα και σκόνταψα πάνω στην πόρτα σου. Το θυμάμαι. Άντε, ας πω εγώ τώρα. Γιατί όσο πιο γρήγορα το βάλεις, τόσο το καλύτερο. Ε, καλά, άντε, εντάξει. Ε, πού πας από εκεί. Πού πάω, πού πάω, Έλλη μου. Άντε, άντε, Έλλη. Άντε, γεια, γεια σου, ρένα μου. Άντε, γεια σου, γεια. Καλησπέρα, κυρία. Α, ήρθες εσύ. Ήρθα, κυρία. Τι έγινε με τη θεία σου. Καλύτερα. Χειρότερα. Μου δεν σε κατάλαβα. Λε, κυρία. Τι. Ο κύριος δεν γύρισε ακόμη. Όχι, δεν ήρθε. Έχει πάει στην Χαλκίδα και μπορεί και να αργήσει. Στην Χαλκίδα. Ναι. Από τον δρόμο του Λουτρακίου πας στην Χαλκίδα. Α, τώρα να σου πω. Άμα θέλεις να μάθεις γεωγραφία, να πας σε κανένα σχολείο. Εγώ δεν αναλαμβάνω τέτοιες παραδόσεις. Μάλιστα. Να σου πω, Τούλα, ξέρεις ότι λέει αυτό το καθαριστήριο εδώ στη γωνία. Τον αριθμό τηλεφώνου. Ναι. Για σταθείτε. 01558. Άντε, πήγαινε μέσα να μαζέψει την κουζίνα, Μάλιστα. Άντε. Αλλά όπως έχω ακούσει η Χαλκίδα, είναι από την άλλη μεριά. Άντε, πήγαινε μέσα. Να σου πω, πώς είπες το νούμερο. 01558. Ναι. Εμπρός. Κυρία Ρίνε μου, εσείς. Μάλιστα. Εδώ, κυρία Καλλιγαρίδη. Α, πώς είστε, κυρία Ρένα μου. Μια χαρά, μια χαρά. Να σας πω, κυρία Ρίνε μου. Ορίστε. Έχω μαζέψει κάτι φορεματάκια μου που θέλουν φρεσκάρισμα. Θα σας τα στείλω με την Τούλα. Μάλιστα, κυρία Ρένα μου. Να το φέρω απόψε. Να μου τα στείλετε, κυρία Ρένα μου. Αν τα βιάζεστε όπως λέτε, καλύτερα να μου τα στείλετε από απόψε. Γιατί αύριο πρωί-πρωί θα περάσει το αυτοκίνητο να τα πάρει. Ωραία, ωραία. Θα στείλω την Τούλα απόψε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ο Βασίλειος. Α, περάσει. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδί μου. Η κυρία Έλλη λέει ότι πρέπει να τα πάρετε αμέσως. Ναι, ναι, ξέρω. Μα τι γύρισες! Να τώρα! Δεν έχω ούτε 5 λεπτά! Πώς πέρασες! Άστα, καημένη Βασίλειε, άστα! Τι! Δεν έσπαγα το πόδι μου καλύτερα! Όχι, αλέγγε, αλέγγε, αλέγγε! Άστα, σου λέω! Μα δεν μου λες! Κατά πού πέφτει η Χαλκίδα! Η Χαλκίδα, ε! Ναι! Κάπου κοντά στο Γρήνιο! Κατά Γρήνιο είναι κοντά στο Λουτράκι! Το Λουτράκι θα σε κερασμά, τι έγινε! Να, παιδί μου, το πρωί πήγα. Ο Λέανδρος με περίμενε με τα μάτια, τώρα είδε μίτσα. Μεγάλη χάρη του. Μπαίνω η καλή σου και ξεκινά. Θα πάμε στο Λουτράκι, μου λέει. Αχ, τι ωραία! Τι είναι εκεί, του λέω. Ωραίο μέρος, μου λέει. Βρε, δρόμο παίρνουμε, δρόμο αφήνουμε. Τέλος πάντων, καμιά φορά φτάνουμε. Δρόμοι πίνουμε και πίνουμε του καλού καιρού. Και ξαναμπαίνουμε στο αυτοκίνητο για να γυρίσουμε πίσω. Αχ, τι ωραίο! Στο γυρισμό όμως, θες από το κρασί, θες από το τράγμα και την τρεχάλα, έγινε το κεφάλι μου κουδούνι. Και πώς έκανε. Βασίλειε! Α, συγγνώμη. Και σε μια στιγμή έχασα τον κόσμο. Περίμενε, δεν στον έβρω εγώ. Κάπου τον είχα δει. Εδώ είναι. Βασίλειε! Δεν το βρήκα, συγγνώμη. Με βλέπει ο Λέανδρος στο χάλι και σταματάει το ρημάδι του σε ένα καπενεδάκι. Πού καλέ! Κατέβα μου λέει να πιεις μια λεμονάδα να συνέλθεις. Κάνω να σαλέψω τα πόδια μου, αλλά πού. Κάνω να σαλέψω τα χέρια μου, αλλά πού. Κάνω να σαλέψω το κεφάλι μου. Αλλά πού! Τι έμαθες, μου λέει ο Λέανδρος. Μαρμάρωσα, του λέω. Και το καλύτερο που θα κάνεις είναι να με πας στο πάρκο και να με στείλεις απέναντι τον κολοκοτρόνι. Α, το ξέρω, το ξέρω. Έτσι. Και λοιπόν, και λοιπόν. Και λοιπόν, να μην δώσω το πολυλογώ, με λυπηθήκαν εκεί κάτι χριστιανοί, με πήραν σηκωτήσα πια. Και τι μουσική έπαιζες. Βασίλη. Έπαιζε. Και με πήγαν εκεί δίπλα σε μια κάμαρα και με βάλανε ξαπλώ στο κρεβάτι. Αχ, τι ωραία. Βασίλη. Όχι ωραία, όχι ωραία, όχι ωραία. Και αυτό δεν είναι τίποτα. Και χειρότερα. Χειρότερα. Χειρότερα και χειρότερα. Απάνω στην αναβουμπούλα. Δεν ξέρω πώς. Να σε και ο κύριος. Ο κύριος, ο κύριος. Βασίλη. Α, ο κύριος. Ο κύριος, ναι. Και σας είδε. Μας είδε και έφρεξε. Ευτυχώς ο Λέανδρος που το κατάλαβε σε μια στιγμή μπαίνει μέσα στο δωμάτιο και κλειδώνει και την πόρτα. Και ο κύριος απ' έξω να φωνάζει και να βροντάει να το ανοίξουμε για να με αφήσει.
και να φωνάζει. Ανοίχτε βρακαθάρματα! Ανοίχτε βρακαθάρματα! Τηλεφώνει η γραμμή και επόμενο. Ο κύριο στήθηκε έξω από την πόρτα και δεν έλεγε να το κουνήσει και το σκάσανε από το παράθυρο. Ευτυχώ ο Λέανδρο είχε αφήσει το αυτοκίνητο σε μια βολική μεριά. Δίνουμε λοιπόν μια και από εδώ πάνε κι άλλοι. Πο. Και ο κύριο! Εκεί τον αφήσαμε, δεν ξέρω παρακάτω. Και τώρα τι θε να κάνει. Τι να σου πω, βρε Βασίλη. Εγώ έλεγα να μην ξανάρθω σπίτι. Καταλαβαίνεις τώρα, θα γράψω τον πατέρα μου. Ήμουν αποφασισμένη να πάρω το ματιό μου και ό,τι γίνει να γίνει. Αλλά ο Λέανδρος μου είπε όχι, να πας στο σπίτι κι αλλιώς. Να μην φοβάσαι τίποτα. Μια σκέφτομαι έτσι τα πράγματα. Μια γυναίκα μου πέφτει στη ζωή, να περάσω εγώ από το σπίτι, θα με λύσω στο κύριο και θα τακτοποιήσω τη θέση σου. Δηλαδή θα σε ζητήσει. Ναι. Τι μου ήταν αυτό, βρε Βασίλη. Καλά και συνειδείς πολύ βάρος τα λόγια των αντρών. Όχι, όχι. Ο Λέανδρος. Άλλο πράγμα ο Λέανδρος. Ο Λέανδρος με αγαπάει. Και αν δεν έρθει. Αν δεν έρθει. Θα πάρω να καφάσει σκηνή και δεν ησυχάσω. Τι λες, Μαρτυρί. Για στάσω. Τι. Ακούω τον κύριο. Κιό, κιό. Έλα μου. Κιό, κιό. Το βρίσκεις από πίσω. Ναι, έρχομαι. Βασίλη. Τι. Από εδώ μέχρι. Από εδώ. Έρχομαι. Εντάξει, μην πανικοβάλλεσαι. Ρένα! Ρένα! Α, ήρθες, Ορέστη, γρήγορα ήρθες. Γρήγορα ήρθες. Ναι, γρήγορα. Δε βαριέσαι. Εγώ ξέρω άλλος που ήρθε γρηγορότερα από μένα. Όχι, μωρέ, λέω, μια και πήγε στη Χαλκίδα. Στη Χαλκίδα πήγα! Έτσι δεν μου είπε στη Χαλκίδα. Εσύ τι λες, στη Χαλκίδα πήγα! Έτσι δεν μου είπε κανένα. Άσε τι σου είπα εγώ. Εσύ τι λες, πήγα στη Χαλκίδα ή δεν πήγα. Α, ποιο ξέρει πια τι να πες, την τρελοκεφάλα σου. Την τρελοκεφάλα μου, Την τρελοκεφάλα σου. Ωραία, λοιπόν, α αφήσουμε τη δική μου τρελοκεφάλα και α πιάσουμε τη δική σου. Δεν μου λες, κυρία μου, τι είναι αυτό. Ποιο? Πού χτύπησες. Δεν χτύπησα. Δεν χτύπησες. Όχι. Κοίτα τι μου αστράζεις το λευκοπλαστικό τελάρα, Είπες, άιντε να βάλω λευκοπλαστικό, να δούμε με που γίνει. Άρτερε. Δεν είμαι και τόσο... Μα τι θες να πεις, βρε Ορέστη. Ώστε αυτό δεν είναι χτύπημα. Όχι. Και τότε τι είναι. Θάγκωμα. Θάγκωμα. Ναι. Σε δάγκωσε κιόλας. Ναι. Έλα, Χριστός και Παναγιά. Ολόκληρη γυναίκα. Με 7 στρέμματα ψαχνώ. Στο κούτελο βρήκε να σε ραγκώσει. Έλα, ναι. Φαίνεται ότι αυτό το κουνούπι δεν πήγαινε για αίμα, πήγαινε για μυαλό. Κουνούπι. Θες να μου πεις δηλαδή τώρα εσύ. Θες να μου πεις ότι εδώ σε δάγκωσε κουνούπι. Ενέβρι, ωραία, τι μου, τι να με δάγκωσε, λέω πάρναλι. Ένα πράγμα έχω να σου πω, ρε. Τι. Έσχος. Τι. Έσχος, ρε. Ποιο είναι το έσχος δηλαδή. Μα είναι πράγματα που μου λες τώρα αυτά. Μα τι σου λέω, Χριστιανέ μου. Τι μου λες, ότι αυτό το πράγμα είναι κουνούπι. Ναι. Και δεν είναι κατσάβραχο. Κατσάβραχο. Κατσάβραχο, ρενάκι. Κατσάβραχο, ρενάκι. Αυτά έχουν οι ρομαντικοί περίπατοι στα κατσάβραχα, ρενάκι. Α, ωραία, σε παρακαλώ, γιατί έχω και δουλειές. Μα όχι, 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 έχω δουλειές. Όχι, πάει ένα κουνούπι και τελειώσαμε, κυρία Ρένα μου. Όχι. Θες κουνούπι, κουνούπι. Σου χαλάω εγώ χατήρι, Ρένα μου. Αλλά τι κουνούπι ήταν αυτό που σε τσίπησε. Και εμένα με τσιμπάνε κουνούπι, ναι. Ρένα μου. Ξύνω με μια, ξύνω με δυο, ξύνω με τρεις. Γύρω και με τέταρτη τη ζώρη και πάει και τελείωσε. Εσένα δηλαδή, τι κουνούπι ήταν αυτό που σε δάγκωσε και μου μοστράζει ολόκληρο επίδεσμο στην κουτελάρα. Πώς αρέσει να φτιάχνει παραμύθια από το τίποτα! Σαν τίποτα, μα ρε! Τι έγινε δηλαδή, κοιμούμε το. Τι να γίνει, βρε Ορέστη μου, μη δάγκωσε ένα κουνούπι. Ναι. Πέρασε η Έλλη, το είδε ρεθισμένο και μου έστειλε λίγη πανικυλίνη. Η Έλλη. Ναι. Πέρασε από εδώ η Έλλη. Προμισή ώρα. Σε είδε πως σε δάγκωσε κουνούπι. Ναι. Και σου έστειλε τα φάρμακα. Ναι, ναι. Ερεθρασίτης. Ερεθρασίτης. Βέβαια, Ρένα. Αλλά το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι, κυρία Ρένα. Που θα μου πεις εσύ για την Έλλη που σου κοβαλάει τα φάρμακα. Τις πενικυλίνες. Εμπρός. Εμπρός. Ναι, Έλλη μου, εσύ είσαι. Ναι, Ορέστη, εσύ είσαι. Ναι, εγώ είμαι, παιδί μου. Ναι. Δεν μου λες, Έλλη μου, σε παρακαλώ. Από πού αγόρασες αυτή την πενικυλίνη, διότι μου άρεσε πάρα πολύ. Θέλω να αγοράσω 2-3 κιλά. Έτσι να χωραπορεύω. Από πού? Από τον Μπακάκου. Α, αλήθεια, πώς είναι. Ποιος? Η Ρένα καλέ, της πέρασε καθόλου. Ποια γιατί πράγμα. Καμιά φορά από κουνούπι μπορείς να πάθεις και μεγάλη ζημιά. Κουνούπι. Ναι. Κουνούπι. Μπράβο ρε παιδιά. Μπράβο ρε παιδιά. Τώρα πότε προλάβατε, πότε τα πότε έπεσε το ξέρει. Τι είπες, Ορέστη. Τίποτα, καληνύχτα λέω, Έλλη μου. Καληνύχτα. 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 Τι ανακάλυψες, ρε Ορέστη, πάλι. Τι ανακάλυψα. Ναι. Τι ανακάλυψα.
Ας πούμε ότι δεν ανακάλυψα τίποτα. Ας πούμε ότι δεν ανακάλυψα τίποτα. Θες κουνούπι, ρε, κουνούπι. Ένα άλλο θέλω να μου πεις. Να σου πω, βρε, ωραίστημη, γιατί να μην σου πω. Σήμερα θα χαλάσουμε τις συνήθειές μας. Σήμερα θα χαλά... Πού ήσουν σήμερα το μεσημέρι? Εδώ. 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 Εδώ, εδώ. Εδώ. Εσύ που λένε Γάλλοι. Εσύ. Χία που λένε Άγγλοι. Χία. Μπουρτά που λένε Τούρκοι. Μπουρτά, αρέστη μου, μπουρτά. Έρεθρα σίτης. Τι. Έρεθρα σίτης. Μα είναι πράγματα που μου λες αυτά, δηλαδή. Μα τι σου λέω! Μα τι μου λες τώρα, κάθεσαι και μου λες ότι δεν έβγες καθόλου από το σπίτι και κάθεσαι ότι σε φάγανε τα κουνουπιά. Πάει. Δηλαδή κατέβηκα λίγο στην Αθήνα. Πήγαμε μέχρι την Παπαστεφάνου να κάνω μια τελευταία πρόβα. Στην Παπαστεφάνου. Ναι. Πήγες εσύ σήμερα στην Παπαστεφάνου. Ναι. Το μεσημέρι. Το μεσημέρι. Σήμερα. Σήμερα. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Γιατί να το ξεχάσουμε, ωραίστη μου. Έρεθρασίτης. Νομίζεις ότι δεν ξέρω εγώ το τηλέφωνο της Παπαστεφάνου. Μωρέ, κάθε μέρα εκεί βρει. Έλεσε, έλεσε, παιδιά. Εμπρός. Εμπρός. Την κυρία Παπαστεφάνου, παρακαλώ. Η ίδια. Ναι, εδώ. Η Γερμανός ήταν αυτός. Κυρία Παπαστεφάνου, εδώ, Καλλιγαρίδης. Ορίστε, κύριε Καλλιγαρίδη. Να σας πω, κύριε Παπαστεφάνου, μήπως πέρασε από εκεί η γυναίκα μου, διότι είχαμε ραντεβού και χαθήκαμε. Μάλιστα, πέρασε. Αλλά είναι πολλές ώρες. Το μεσημεράκι ήταν εδώ κατά τη μία-μιάμιση. Έκανε τελευταία πρόβα στη τουαλέτα της και είναι έτοιμη κιόλας. Σας τη στέλνουμε στο σπίτι. Καλά. Αφού δεν την κλείσατε στο Auschwitz, πάλι καλά. Ορίστε. Τίποτα, τίποτα. Πότε προλάβατε, πότε τα πατέρα το ξέρει. Πότε προλάβατε, λέω, πότε τα πατέρα στο το ξέρει. Τι λέτε. Για βόλ. Για βόλ. Σήμερα σε έπιασα, Ρένα μου. Σήμερα σε έπιασα και σε κρατώ. Δεν είναι μία, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις, δεν είναι ούτε καν πέντε. Τα κατσάβραχα μου τα έκανε σκούνουπια. Την Παπαστεφάνα μου τις έκανε σε αυτό που πήρε εκεί στην καρκίδα και αυτό σου έκανε στο δρόμο, τις έκανε στο Παπαστεφάνα. Χάιντε να σε δω τι θα μου κάνει το μουστάκια. Ποιο μουστάκια! Το μουστάκια, το τσιγενωτό, κύριε Ρένα. Πάλι εκεί το πας. Πάλι εκεί το πάω, λέει. Πάλι εκεί το πάω. Χάιντε να σε δω, βρε, Ρένα. Άιντε να σε δω. Εκεί το πάω. Εκεί το πάω, λες εσύ, ε. Έσχος, Ρένα. Τι? Έσχος. Μα αυτό είναι το έσχος, ρε, ωραίστη μου. Ξέρεις τι περίμενα από σένα. Τι? Την είμαι διασύρηση μετά, μεταξύ Γάλλιο και Ψιθάλιας. Να έρθεις να μου πεις καθαρά και εξάστερα. Δεν μπορώ να ζήσω άλλο μαζί σου, δεν. Θα φύγω. Πού θα πάει, ωραίστη μου, θα στο πω κι αυτό. Θα μου το πεις. Βέβαια. Γιατί μου το πεις. Έλα, ρε. Ρένα. Εμπρός! Εμπρός! Εδώ, Χατζη Αντωνί! Λάθος κάνετε, κύριε! Ρένα! Ρένα! Σε παρακαλώ, Ρένα! Ρένα! Με συγχωρείτε, κύριε Καλλιγαρίδη, αλλά είναι ανάγκη να σας μιλήσω. Κύριε, η ευκαιρία να μου μιλήσετε και οι δυο μαζί. Αλλά εσείς τους κάσατε το παράθυρο. Έχετε δίκιο. Έχουμε δίκιο. Έτσι θα έπρεπε να γίνει. Αλλά όπως σας είδαμε και εμείς ξαφνικά μπροστά μας τα χάσαμε. Μα! Τα χάσατε! Δεν με περιμένετε τα πουλάκια μου, ε! Όχι, βέβαια. Βέβαια. Αλλά αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη, κύριε. Αλλά θα μου πεις, γιατί να αγαπάει και τον κλέφτη και τον νοικοκύρη ο Θεός και να μην αγαπάει μόνο τον νοικοκύρη. Αν ο Θεός είναι αυτός, όποιον θέλει αγαπάει. Δεν του πω εγώ τώρα, μην τον αγαπάς, αγάπα τον κύριε. Σας παρακαλώ κύριε Καλλιγαρίδη να μ' ακούσετε πέντε λεφτά. Πέντε λεφτά. Λεφτά. Να σας ακούσω κύριε. Καθίστε να δούμε τι θα πείτε. Είναι έξι μήνες τώρα αυτή η ιστορία. Τι! Μάθους! Έξι μήνες! Σήμερα παίρνουμε στους 7. Κάτι να μου λες. Κάτι να μου λες να χαίρομαι, κύριε. Κάτι να μου λες. Χαίρομαι! Χαίρομαι! Αλλά δεν βλέπαμαστε πολύ τακτικά. Καλά, δυο φορές την εβδομάδα. Οπότε τέλος πάντων τα κατάφερε να σας το σκάσει. Με σένα θα πάμε πολύ ωραία. Θα συνεργούμε μια χαρά, εσύ. Κι άλλα και ένα! Επιπόλαια ξεκινήσαμε στην αρχή, αλλά σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα. Αγαπηθήκαμε. Αγαπηθήκατε.
Τρελά και παλαβά, κύριε. Πώς έφευγε, το είχα καταλάβει εγώ. Α, ναι. Βέβαια, το είχα καταλάβει. Τώρα, τόσες μέρες τη μένω έξω από το σπίτι μου και το μάτι τα βάνω προκα εδώ. Πώς το έχω καταλάβει εγώ. Τώρα, να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πώς θα κρυφτεί κανείς, δάχτυλο είναι αυτό. Μονάχα η μουστάκα σου θέλει 8 πύχες για να κρυφτεί. Καραβά πάνω έτσι, να το αρθώσουμε εκεί πέρα να κρύβεσαι. Τέλος πάντων, κύριε Καλλιγαρίδη. Για να μην πολυλογούμε δηλαδή, αν και το λογάριασα για αργότερα, μια που ήρθαν έτσι τα πράγματα, ήρθα να σας πω ότι αποφάσισα να την πάρω. Και να πάρεις, ρε. Να την πάρω, λέω. Και να πάρεις, ρε. Ξέρω πόσο ενδιαφέρεστε για αυτήν. Ξέρω πόσο την αγαπάτε. Αλλά και εγώ σας υπόσχομαι ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για την ευτυχία της. Τι λες, ρε, Χαμή. Τι λες, μάνα. Γιατί, κύριε, δηλαδή, δύο άνθρωποι για να βρουν την ευτυχία τους πρέπει να ακολουθήσουν τον δρόμο της καρδιάς τους. Διαβασμένο το έχεις αυτό, μουστάκια. Δεν μιλάω σωστά. Απέναντι. Τι πράγμα. Απέναντι από εδώ, ρε. Σας παρακαλώ, κύριε. Απέναντι από εδώ, μη σε πιάσω. Δεν μιλάτε σε κανέναν αναλύτη. Απέναντι από εδώ, ρε. Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι θα μου τη δώσετε. Πώ σα τη δώσω, ρε. Τι, πώ σα τη δώσω. Ωραία, λοιπόν, και εγώ σα τη δώσω ότι θα την πάρω. Ένα πέντε. Α, τι. Θα την πάρω, ρε. Τι θα πάρει, ρε. Θα τη πω παράτα τα όλα και ένα μαζί μου. Τι γίνει, θα πω. Όχι, θα κάτσει εδώ να ρέψει μαζί σου. Βρε κόσμο, δεν ακούτε τη συζητάμε με το μουστάκι τέτοιο. Έτσι το λοιπόν, το συζητήσαμε το θέμα. Τα αποφασίσαμε δηλαδή. Να πας, κύριε Ρένα. Να πας. Πάρε τη βαλίτσα σου και πήγαινε. Εγώ θα τα σε εμποδίσω. Τι ωραίστη μου. Ξεριζώσει τη μουστάκα του. Να την κάνεις φουγκαρίστρα. Να τη βουτήξεις ένα κουβά. Να σβήσεις όλα τα όνειρα που είχα εγώ για σένα. Τα σχέδια. Να πας, Ρένα. Τι να κάνω. Τι έπαθες, βρε ωραίστη μου. Για να ευτυχίσουν δύο άνθρωποι, πρέπει να ακολουθήσουν τον δρόμο της καρδιάς τους. Έτσι, μουστάκια. Να πας, Ρένα, να πας. Ευτυχία είναι ένα πράγμα, Ρένα μου, σαν τη σκιά. Πόσο την κυνηγάς, ποτέ δεν πιάνεται. Διαβασμένο το έχω αυτό, μουστάκια. Βρε ωραίστη μου. Ευτυχία, Ρένα μου, ποτέ δεν βρίσκεται εκεί που την ψάχνεις. Δικό μου αυτό, μουστάκια. Να πας, Ρένα. Να πας. Τι να κάνουμε. Ο αέρος. Ο αέρος είναι ένα από τα ισχυρότερα πάθη του ανθρώπου. Υποδουλώνει το νου, την καρδιά και το πνεύμα. Να πας, Ρένα. Τώρα είναι αέρος. Είναι αέρος ή σαν ένα αέρος. Θέλω να πω. Είναι αέρος ή επιπολαιότητα. Μια επιπολαιότητα που θα σε κάνει να δυστυχήσεις, Ρένα μου. Να ξεπέσεις, να μετανιώσεις και να... Ρένας εσύ και να δυστυχήσεις. Αλλά και αν δυστυχήσεις, την πόρτα μου να χτυπήσεις. Ατίκ μουστάκια. Τι έπαθες, βρε ωραίστη μου, σε παρακαλώ. Να πας, Ρένα μου, να πας. Ό,τι και να πεις, θα έρθει και ο παπάς. Βολτέρος, μουστάκια. Εγώ, κυρία, ήρθα εδώ στον κύριο να τον παρακαλέσω. Γιατί σε αυτές τις δουλειές στον γοργό και χάρη δεν έχει. Πασίγνωστο αυτό είναι, μουστάκια. Μου κάνεις το δηλαδή, θέλω να πω. Αυτό το κορίτσι σ' όλη του τη ζωή υπηρέτρια θα είναι. Α! Να! Υπηρέτρια θέλει να σε κάνει, ωραία. Υπηρέτρια θέλει να σε κάνει. Βέβαια, να πας. Μουστάκι αυτός, καράβι εδώ. Πήγαινε λοιπόν στα μουστάκια. Μα για ποιο κορίτσι μιλάτε, κύριε. Ξέρει, κύριο Καλλιγαρίδη, για την Τούλα. Πώς δεν ξέρω, γιατί. Τα. Τι τούτουλα. Μου μιλάει στο σιώρα. Μάλιστα. Γιατί τούτουλα έγινε αυτό ο χαμός. Μάλιστα. Με τι τούτουλα σε Αφρικά, τσου αγίου στο δόλο. Μάλιστα. Με αυτή την πήδηξα από το παράθυρο. Μάλιστα. Για μισό λεπτό. Μάλιστα. Για μισό λεπτό, γιατί εδώ. Τούλα! Περιμένετε, κύριε. Ορίστε καλά, κύριε. Το ξέρει αυτό τον άνθρωπο. Μάλιστα. 6 μήνες. Αλλά την πρώτη στιγμή μου ότι θα με πάρει καλή, κύριε. Αυτή δεν θα πάρει τα μουστάκια. Μάλιστα. Γιατί ρε παιδιά κάνατε τέτοιο κακό. Γιατί δεν μου λέγατε ότι δυο καρδιές που αγαπιούνται τσετερά, τσετερά. Επειδή τέλος πάντων η Τούλα είχε πει ψέματα στην κυρία της ότι θα πάει σε μια θεία της που τάχα είναι άρρωστη
Και βρεθήκατε εσείς ξαφνικά μπροστά μας και. Τέλος πάντων, λάθος! Δεν μου λες εσύ. Πού χτύπησες? Δεν χτύπησα. Αφού μου είπατε ότι χτύπησες. Μα... Τι ξαπλώνατε στην κρεβατοκάμαρα. Ζαλίστηκε από τα πολλά χιλιόμετρα που κάναμε με το αυτοκίνητο. Ήπιαμε και λίγο παραπάνω στο λουτράκι. Παιδιά, δεν μου τα λέτε. Δεν μου λες. Εσύ ούτε ψηλή είσαι, ούτε ξανθή είσαι, ούτε αδύνατη. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Ε, τι φορούσες? Αυτά και μια ζακέτα. Αυτά και μια ζακέτα. Μάλιστα. Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο. Πότε προλάβατε, πότε τάπατε. Ένα στεφό ξέρω. Ένα στεφό ξέρω. Σας παρακαλώ, πείτε μου περί τίνος πρόκειται να καταλάβω κι εγώ. Πρόκειται ότι εμένα δεν πρόκειται να με κοροδέψετε ποτέ άλλοτε, κυρία Ρένα. Διότι έχω εδώ την απόδειξη. Τι απόδειξη έχεις? Α, τα γάντια μου! Τα γάντια σας, κυρία Ρένα. Κούλα, άνοιξε σε παρακαλώ. Τα γάντια σας, κυρία Ρένα. Ε, βέβαια. Εμένα θα με ξεγελάσετε τώρα. Ε, βέβαια, κυρία μου. Τα γάντια σας, πού τα χάσατε τα γάντια σας, κυρία Ρένα μου? Όχι, νομίζω. Καλησπέρα σας. Γεια σου. Τι είναι αυτά? Μου τα δάνεισε η κυρία Ρένα που πήγα σήμερα με τον αραβωνιαστικό μου στο Κιάτο. Μάλιστα. Έλα, Λούμελα μου, έλα. Και σας ντρέπομαι. Πάμε, παρακαλώ, μέσα. Έλα. Άντε, σε παρακαλώ. Σας ντρέπομαι, κυρία Ρένα μου. Γιατί? Έχασα τα γάντια σας. Είχα ένα μικρό τύχημα. Γλίστρησα, έπεσα και χτύπησα και λίγο εδώ. Πού χτύπησες? Εδώ. Και δεν μου λες, Ανούλα μου, πού ήταν αυτά στα κατσάβρακα? Μάλιστα. Α, μάλιστα. Και πώς συμβαίνουν όλα αυτά στους Αγίους Θεοδόρους? Μάλιστα. Ε, πες το, βρε παιδάκι μου, μπας και βγάλουμε καμιά άκρη. Ναι, αλλά τα γάντια σας. Δεν πειράζει, τα γάντια μου όπως είδες μου τα βρήκανε. Ποιος τα βρήκε? Τα βρήκε ο Ορέστης. Έτσι για κακή μου τύχη να περάσει από τους Αγίους Θεοδόρους και ο Ορέστης. Και έφυγε ένα πολύ μεγάλο βάρος από πάνω, κύριε. Εμένα δεν στη μου φύγε, εμένα. Έλα, έλα, μη στεναχωριέσαι τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ και καληνύχτα σας. Καληνύχτα, Νούλα μου, και περιμένω πρόσκληση για τον γάμο σου. Αλίμονο, βεβαίως. Καληνύχτα σας, χαίρετε. Καληνύχτα, καληνύχτα. Τι? Ρε παιδιά, ένα πράγμα δεν κατάλαβα, το βέβαια, όλα ωραία. Τη βαλίτσα, πού την πηγαίνατε? Τη βάλισα την Έλληνα στην Τούλα να την πάει στο καθαριστήριο. Άντε, Τούλα μου, πήγαινε τους, σε παρακαλώ, γιατί θα κλείσουν. Θα μου επιτρέψετε να τη συνοδεύσω? Βεβαίως, Μουστάκη μου, βέβαια. Πάρ' τη μας. Σε παρακαλώ, μια χάρη. Τι μου ξαναστηθείς απέναντι από το σπίτι μου? Όσο να είναι, εθισμένος άνθρωπος είμαι και κόψω κολλιάς μου, καλά. Δεν υπάρχει λόγος πια, κύριε. Έτσι, ωραία, έτσι. Χαίρετε. Να πάτε στα καλή παιδιά. Χαίρετε, κύριε, καλή παιδιά. Το καλό, γεια σας, γεια σας. Καλό παιδί μου, Μουστάκης, ό,τι πρέπει για την Τούλα μας, ψηλός. Άχαρος και μουστάκα, όλες. Είδες τη γελία σου είσαι. Είδες τη γελία σου είσαι. Σε παρακαλώ τώρα, είμαι γελίος εγώ. Δεν μπορεί να γελίος, σε παρακαλώ. Είχε καταλάβει όλα, αλλά... πού έκανα το θέμα. Εμπρός. Εδώ, Χατζη Αντωνίου. Έλα εδώ. Σε παρακαλώ. Έλα εδώ. Και παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ. Προσπαθώ από ημερών να σας πάρω, διότι να σας καταγγείλω κάτι. Τι πράγμα? Αυτή η πυρετριούλα σας. Η Τούλα. Μόστο, μόστο, η πυρετριούλα σας. Τι? Τα έχει φτιαγμένα μένα με κάτι μουστάκια. Μουστάκια? Μόστο, μόστο, μουστάκια, μουστάκια. Και του συνέλαβα επανειλημμένο στην αέρατο τροπούν, εδώ απ' έξω. Θεώρησα λοιπόν καθήκον μου να σας το αναφέρω. Να μου ζήσεις, κύριε Χαζιαντώνη μου. Να μου ζήσεις, κύριε Χατζηδονί μου. Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζη. Αχ, να είστε καλά, να είστε καλά. Ρένα, σε παρακαλώ πολύ. Όταν ξαναπάρει και αν ξαναπάρει ο κύριος Χατζηδονίου, να μου το δώσεις αμέσως. Πας και γλιτώσω κανένα άλλο μασκαριλίκι, εντάξει. Μα είδες την γελίος που είσαι. Σε παρακαλώ. Είδες την γελίος που είσαι. Σε παρακαλώ. Κάτσε εδώ, αρέσει, σε παρακαλώ. Έλα εδώ, σε παρακαλώ. Πού? Εδώ. Γίναμε ρεζίλ παντού. Γίναμε ρεζίλ στα χωριά, στις πολιτείες, στις υπηρέτριες, στους μουστακαλίδες. Και τι συμπέρασμα έβγαλες? Τι συμπέρασμα έβγαλες? Ναι. Δηλαδή, ότι βρε ρε μου, ότι το γυναικάκι μου, ναι, η Ρενούλα μου, ναι, είναι ο πιστός μου σύντροφος, η όμορφη μου γυναίκα, τιμή και κορώνα στο κεφάλι μου. Ναι. Ναι, βέβαια. Και πώς είσαι τόσο βέβαιος? Ε? Πώς είσαι τόσο βέβαιος? Α, μη μου την ξανανάβεις τώρα. Μη μου την ξανανάβεις τώρα, μα ξανατισβήσω. Μη μου την ξανανάβεις. Πώς ξέρεις ότι ενώ όσο εσύ μαλλιοτραβιώσουν στους Αγίους Θεοδόρους, τι έκανα εγώ εδώ? Σε παρακαλώ τώρα. Έλα τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Μη μου την ξανανάβεις. Κάτσε κάτω, Ρέστη. Ένα πράγμα πρέπει να καταλάβεις. Ότι με όλα αυτά που κάνεις, το μόνο που καταφέρνεις είναι να προσβάλλεις τη γυναίκα σου. Σίγουρα δεν γίνεται, ρε παιδί μου,
Μήπως. Πρέπει να ξέρεις πολύ καλά ότι αν σου είμαι πιστή, σου είμαι πιστή όχι επειδή με εμποδίζεις εσύ με την παρακολούθησή σου. Σου είμαι πιστή γιατί έτσι αισθάνομαι σαν κυρία, σαν παντρεμένη και σαν νοικοκυρά. Γιατί άμα ήθελα εγώ, αχ καημένε Ορέστη, αχ καημένε Ορέστη. Ρένα! Τι έγινε, παιδιά! Τι μουστάκι είναι αυτά, παιδιά!